Καλώς ήρθατε στις εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκδότη, τον κύριο Γιώργο Χατζιακόπουλο και τις εκδόσεις Αρμός για αυτή τη φιλοξενία, για την έκδοση πάνω από όλα αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι να παρουσιάσουμε το βιβλίο τριών σημαντικών ψυχαναλυτικών παιδιών και αδερφών, της κυρίας Εύκης Λάγιου Λιγνού, της κυρίας Λίδας Αναγνωστάκη και της κυρίας Άνθειας Μαυρίδη. Είναι τρεις συνεργάτηδες που η κάθε μία με την εμπειρία της προσέφερε πολύ σημαντικό ποινικό υλικό σε αυτό το βιβλίο. Δεν αφορά μόνο ειδικούς, παρότι είναι ένα πολύ βαθύ ψυχαναλυτικό βιβλίο, αλλά αφορά κάθε είδους άνθρωπο που σχετίζεται με το παιδί και με το βρέφος. Αυτό μπορεί να είναι σε μια σχολική τάξη, αυτό μπορεί να είναι σε παιδικούς σταθμούς, αυτό θα μπορεί να είναι ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια, από μητέρες και πατέρες, από γονείς που έχουν την ευαισθησία να αναζητήσουν λίγο περισσότερο το τι μπορεί να συμβαίνει και μέσα στη δική τους οικογένεια με έναν πιο ψυχοδυναμικό τρόπο, μια ανάγνωση λίγο βαθύτερη. Επίσης, σήμερα θα καλωσορίσουμε καταρχάς την κυρία Λιγνού να πει έτσι ένα καλωσόρισμα. Καλωσορίζει να σας καλωσορίσω. Σας καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους και της Λίδας της Αναγνωστάκη και της Άνθειας της Μαυρίδη και εγώ η ίδια. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Η προσπάθειά μας είναι αυτό το βιβλίο να έχει όλο το ψυχαναλυτικό υπόβαθρο, αλλά να μιλάει απλά, όσο μπορέσαμε να το καταφέρουμε. Θέλω να πω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους τρεις ομιλητές παρουσιαστές του βιβλίου μας. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Μανολόπουλο, το βιογραφικό του θα σας το πει εκτενώς η Μαριαλένα μας. Αλλά εγώ θέλω να πω πόσο σύνδεση έχει με το βιβλίο μας, παρόλο που είναι πρόεδρος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Ελλάδος. Δεν δουλεύει μόνο με ενήλικες, δουλεύει με παιδιά και μάλιστα μαζί με τον Δημήτρη Αναστασόπουλο ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την παρατήρηση βρέφους, για την οποία θα διαβάσετε πάρα πολύ και μέσα στο βιβλίο, ένα-δύο χρόνια πριν έρθω εγώ στην Ελλάδα. Μετά ήρθα εγώ, οπότε μου το φόρτωσαν αυτό το κομμάτι. Και το κάνατε εξαιρετικά στον Πέγον. Και δεν το ξανααγγίξαν οι δυο τους. Όμως από εκεί και πέρα, πολλοί από εσάς έχουν πάρει τη σκυτάλη και το πάνε παραπέρα. Δεν θα πω πολλά παραπάνω για τον κύριο Μανολόπουλο, τον ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Για την κυρία Μερόπη Μιχαλέλη, που είναι πρόεδρος της εταιρείας, Ψυχικής Υγείας Βρεφών, που είναι παράρτημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Ψυχική Υγεία Βρεφών. Θέλω να πω ότι η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, νομίζω και μαζί της, είναι πάρα πολύ γόνιμη και όσο μπορούμε κάνουμε και καινούργια πράγματα μαζί. Και ένας από τους λόγους που θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να παρουσιάσει το βιβλίο μας είναι γιατί έχει ένα μεγάλο μέρος κοινών ενδιαφερόντων με εμάς που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Οπωσδήποτε για αυτόν που υποστήριξε όλη μας την προσπάθεια και έγραψε και τον πρόλογο, δεν χρειάζεται να πω πολύ περισσότερα γιατί έχει πολύ δουλέψει με βρέφη και νήπια, πολύ δουλέψει με γονείς, πολύ δουλέψει σε παιδικούς σταθμούς, σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία, με γονείς, είτε με ομάδες, είτε ατομικά και θεωρήσαμε ότι ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας γράψει τον πρόλογο και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω επίσης την Μαριαλένα, η οποία μιλάω στον ελληνικό και αναφέρομαι, είναι πιο μικρή ο πόλης μας, έτσι και λέω, η οποία είναι και ψυχοθεραπεύτρια, αλλά είναι και συγγραφέας και έχει πάρα πολύ σχέση με όλα αυτά τα θέματα που εμάς απασχολούν. Ο λόγος σε σένα. Δεν θα καθυστερήσουμε να περάσουμε να ακούσουμε τους ομιλητές, γι' αυτό είμαστε εδώ, και να δοθεί και χρόνος
να κάνουμε έτσι και μια συζήτηση, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να συμμετάσχουν και οι τρεις συγγραφείς σε αυτό το διάλογο, γιατί πολλές φορές έχω έτσι πολλές φορές τύχει να είμαι σε παρουσιάσεις που στραγγίζεται ο χρόνος και μετά φεύγουν οι άνθρωποι με διάφορα ζητήματα που δεν ετέθησαν και θα ήθελα να ρωτήσουν τους συγγραφείς. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Μανολόπουλο. Τώρα η κυρία Λιγνού είπε ότι θα πω εκτενές βιογραφικό. Εκτός του ότι το βιογραφικό του είναι ότι τον αγαπάμε όσο τον γνωρίζουμε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κατατεθεί. Γιατί είναι και σημαντικό και σπάνιο καμιά φορά. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, είναι ψυχαναλυτής παιδιών, ενηλίκων, εφήβων. Είναι συγγραφέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα βιβλία του σε διάφορες θεματικές, ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές. Ο λόγος του κύριου Μονολόγου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν με αγαπάνε, σημαίνει ότι δεν με γνωρίζουν. Ευχαριστώ την κυρία Λίγνου. Ευχαριστώ την κυρία Λίγνου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα τις πρώιμες ψυχαναλυτικές παρεμβάσεις που αναπτύσσεται σαν... Η κυρία Λίγνου μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό το δικό στο Λονδίνο που λέει στην Βρυσίλια «Πάρτε το, δεν είναι distracted πίνας». Δεν φοβάσαι να το κρατήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Λίγνου που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα τις πρώιμες παρεμβάσεις, ψυχαναλυτικές παρεμβάσεις που αναπτύσσεται με πολλή επιτυχία και με πολλή φροντίδα σε αυτό το ωραίο βιβλίο που έγραψε με την Λίδα Ναγνωστάκη και την Άνθια την Αυρίδη. Επίσης μου δίνει την ευκαιρία να συναντηθώ με συναδέλφους μου από την ίδια εταιρεία, την Ευρώπη και τον Θανάση, γιατί όλοι κάνουμε πολλές δουλειές και βρίσκουμε λίγες ευκαιρίες να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε. Και καλά τις κάνουμε όλες αυτές τις δουλειές, γιατί αν δεν τις κάνουμε εμείς, θα έρθει κάποιο υπουργείο ή κάποια διοικητική αρχή να τις κάνει και δεν είναι καλό αυτό για τη δουλειά μας. Τελευταία, νομίζω ότι συχνάζω πολύ στον Αρμό και σε άλλα παρόμοια μέρη, βιβλιοπολία, όπου νομίζω ότι καταφεύγω σαν να ζητώ ένα άψιλο όταν αισθάνομαι να καταδιώκομαι. Είναι όμως μια ευκαιρία σήμερα να εκφράσω ευγνωμοσύνη στις συναδέλφους από την εταιρεία μου και στους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ, που με καλέσατε, οι οποίοι μου έχουν σταθεί, διότι η δουλειά μας είναι πολύ υποκειμενική, εργαζόμαστε διαρκώς στα όρια, σαν συνοριοφύλακες, σαν να φυλάμε σκοπιά και γι' αυτό χρειαζόμαστε διαρκώς τη ματιά ενός άλλου. Και χρειαζόμαστε κάποιος να έχει το νου του, μήπως ξεφεύγουμε και να μας το λέει. Διότι κάνουμε ένα ανθυγινό επάγγελμα, επίμπιο επάγγελμα, το οποίο μας αγγίζει πολύ ψυχικά και πρέπει να έχουμε τον νου μας. Αναρωτιόμαστε συχνά γιατί οι ψυχαναλυτές παιδιών εγκαταλείπουν την ψυχοθεραπεία παιδιών και ασχολούνται μόνο με ενήλικες. Ο Κλίφορντ Σκοτ, ένας Καναδός ψυχαναλυτής που είχε εργαστεί με τον Κουίνι, τον Τέντι Κλάιν, έλεγε είναι απλό, διότι είναι ο φθόνος προς τα μικρά παιδιά. Όταν βλέπεις ένα μικρό παιδί, ένα πολύ μωρό, ένα νύπιο και το θεραπεύεις, λες, για κοίταξε τι δεν είχα. Κοίταξε τι χρειαζόμουν όταν ήμουν εγώ παιδί, κάποιος να με βοηθήσει. Και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να το αντέξεις. Με ακούτε? Και με βλέπετε. Βλέπουμε ανήλικες, έφηβους και ενήλικες και λέμε συχνά τι θα ήταν, πώς θα ήταν κάποιος να έκανε κάτι όταν ήταν σε αυτή την πρώτη ηλικία. Κάπου να ξεμπλοκάρει τα πράγματα. Κάτι που θα βοηθούσε αυτή την οικογένεια να πάρει μπροστά, να μην
μπλοκαριστεί, να μην παγιώσει ορισμένα τραύματα, ορισμένες αντιτραυματικές άμυνες και να αποφύγει τις επιπλοκές που βεβαίως κάνουν μια δύσκαμπτη παθολογία άμα δεν τις αντιμετωπίσεις έγκαιρα. Αυτή είναι μια ελπίδα. Γι' αυτό είναι που βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο. Και πρέπει να μιλάμε για αυτά, διότι στην δουλειά μας, στην ανάλυση των παιδιών και των νηπίων, δεν είμαστε μόνο θεραπευτές, είμαστε και συνήγοροι των παιδιών. Είμαστε αυτοί που πρέπει να μιλάμε για αυτά, εκ μέρους τους. Διότι ένα ερώτημα είναι, πού θα πάει σήμερα ένα νεογνώ και μια οικογένεια, αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όσοι είμαστε εμείς που έχουμε εκπαιδευτεί στις εταιρείες, στις διάφορες εταιρείες, στις αναλυτικές, ψυχοθεραπευτικές. Λίγοι, 10, 20, 50, 100 είμαστε στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα παιδιά θα πάνε. Πώς θα κρατηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, οι οποίοι ενδιαφέρονται γι' αυτό και χρειάζονται θεραπεία. Η κυρία Λιγνού και οι συνεργάτες έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά εκπαιδεύοντας την παρέμβαση μεγάλες ομάδες ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα που θα γίνουν ψυχαναλυτές που ασχολούνται μόνο αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μεταπτυχιακά προγράμματα στην ανάπτυξη των νεογνών. Και να είχαμε μέσα και να είχαμε ερωτήματα όπως γιατί στην Ελλάδα γίνονται πιο πολλές κεσαρικές από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Τι γίνεται με τις εταιρείες που πουλάνε γάλα, πώς αυτές εμποδίζουν το θυλασμό. Αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν εμάς. Δεν θα κάνουμε ακτιβισμό, δεν θα γίνουμε φανατικοί, δεν θα γίνουμε militant, αλλά πρέπει κάπως και εμείς να έχουμε ένα λόγο σε αυτά τα θέματα. Στο βιβλίο σας περιγράφεται περιπτώσεις που έχουν χάσει τα πλαίσια αναφοράς τους και είναι απερίπτωτα. Δεν έχουν περίβλημα. Και αν μια οικογένεια δεν έχει περίβλημα, βάζει τα αν μια οικογένεια είναι χωρίς αποτέλεσμα. Όχι. Αν μια οικογένεια είναι χωρίς περίβλημα, το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει να περιβάλλει το μωρό, να του δώσει ένα χώρο. Πού θα βρει ένα χώρο αυτό το μωρό, να περιεχθεί, να βάλει τον εαυτό του. Μια οικογένεια που ο πατέρας έχει χάσει την εργασία του, την διανεργία. Τώρα θα έρθω λίγο σε πιο επιστημονικά θέματα, μιλώντας για το θέμα του βιβλίου. Ο Φρόιντ στα τρία δοκίμια ανακάλυψε την παιδική σεξουαλικότητα, η οποία είναι αυτοερωτική. Ανακάλυψε αυτό που όλοι παρατηρούσαν, αλλά κανείς δεν το είχε σκεφτεί. Σκέψεις, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλές. Αυτό που χρειάζεται είναι να σκέφτεστε. Έναν thinker. Κάποιος να τις σκεφτεί. Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν από την παρατήρηση, δεν θα χρειαζόταν να γραφτεί αυτό το βιβλίο έγραψε στα τρία δοκίμια του Φρόιντ. Στην πράξη όμως, αντεχόταν το παράδοξο διότι ζητούσε από τους συνεργάτες του και ο ίδιος να κάνουν άμεσες παρατηρήσεις στα παιδιά τους, στα παιδιά των φίλων τους και να τις φέρνουν. Τις φέρνουν για να δει αν οι θεωρίες του μπορούν να στεριάξουν με την παρατήρηση. Βεβαίως, καμιά παρατήρηση δεν γίνεται χωρίς να είναι και συμμετοχή και παρέμβαση του ψυχαναλυτή στο βρέφος, στη μητέρα και στην διάδρασή τους, η οποία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Νομίζω το γράφετε, δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει, αλλά στη μέθοδο της ψυχαναλυτικής παρατήρησης του βρέφους, όπως την ανακάλυψε η ΠΙΚ, βασίζεται η δουλειά της παρέμβασης αυτής. Και ο Γουίνικοτ έκανε θεραπευτικές παρεμβάσεις, σύντομες σε περιπτώσεις, και ανακαλύπτονται στη συνέχεια. Δεν πατάω τίποτα. Μόνο ο Γουίνικο. Ο Γουίνικο έκανε τέτοιες παρεμβάσεις.
Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν ότι εάν οι περιπτώσεις ήταν αρκετά παθολογικές, οι σύντομες παρεμβάσεις δεν ήταν αρκετές. Διότι ενώ έβλεπε διάφορα παιδιά και έκανε πολλά θαύματα και μαγικά, μετά τρέχαν άλλοι να τις μαζέψουν στην πορεία. Επομένως, χρειάζεται μια προσοχή για το σύντομο της παρέμβασης, σε ποιους απευθύνεται και τι στόχους έχει. Ένα ερώτημα είναι γιατί τη λέμε ψυχαναλυτική αυτή την παρέμβαση. Τι κοινό έχει με την ψυχανάλυση. Με τη συνθήκη της ψυχανάλυσης. Θα το δύο τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου και οι δύο βασίζονται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου. Χρειάζομαι πολύ υποστήριξη. Μια σύλλογη. Στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να αναζητά τον εαυτό του μέσω ενός άλλου. Η επαφή με το άλλο μέσα μας, μέσω ενός άλλου έξω από εμάς. Η επαφή αυτή γίνεται με ευκαιρία αυτό που καλούμε μεταβίβαση. Μια επανάληψη, μια συνείδητη διαδικασία, την οποία προκαλεί η συνάντηση με ένα νέο αντικείμενο, με κάποιον που έχει νόημα για μας. Το ερώτημα είναι αν αυτός ο άλλος, αυτό που έχει νόημα, αυτός το εξωτερικό αντικείμενο μπορεί να μας δει πραγματικά. Να δει πραγματικά πώς αισθανόμαστε, δηλαδή να δει ποιοι είμαστε. Για να μας φιλοξενήσει στο ψυχικό του χώρο, να μας δώσει μία σκέπη. Μια τέτοια σκέπη είναι μια συνάντηση ομάδας γονέων νηπίων, όπου το παιχνίδι χρησιμοποιείται για την έκφραση συλλογικών συναισθημάτων. Σε εισαγωγικά. Σε μια συνάντηση ομάδας που λάμβανε χώρα λίγες εβδομάδες πριν τις διακοπές, επικρατούσε μεγάλη ένταση, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Ένα τέταρτο πριν τη λήξη της συνάντησης, ένα παιδί άρχισε να φτιάχνει ένα σιδηρόδρομο και σε λίγο όλη η ομάδα βρέθηκε να συμμετέχει και να συνεργάζεται με αυτόν τον σκοπό. Μια μητέρα ρώτησε από πού έχουμε αγοράσει το σιδηρόδρομο για να πάρει τον ίδιο. Καθώς, όπως είπε, ο σιδηρόδρομος που έχουν στο σπίτι δεν είναι τόσο γερός και ανθεκτικός. Για να δω πώς φτιάχνεται, πρόσθεσε, για να προσπαθήσω να το κάνω και στο σπίτι. Θα λέγαμε ότι όλα στην... Αυτό είναι λίγο πριν χωρίσουμε. Και μπορούμε να πούμε ότι όλα στη ζωή αρχίζουν με ένα χωρισμό και ένα χώρο. Κάποιος από την ομάδα που περιγράφει το βιβλίο, σαν κορυφαία του χορού μιλάει όλους. Θέλω να πάρω μαζί μου το δεσμό του παιχνιδιού. Τώρα που χωρίζουμε, παίρνουμε μέσα μας κάτι κοινό που είμαστε, κάτι κοινό που έχουμε, κάτι που μας συνδέει εμένα, το παιδί μου και εσάς. Και μας κάνει παρόντες στην εμπειρία που ζούμε. Η εμπειρία είναι κατά βάση συναισθηματική. Παίρνω το περιβάλλον που με κρατά, το χρόνο που είμαι και ζω κάτι, το χώρο που μου περιέχει. Χρειάζομαστε ένα χώρο και ένα χώρο μέσα μας και έξω. Μια κατασκευή, όπως είναι το συναρμολογούμενο τρένο. Να έχουμε κάπου να βάλουμε αυτά που αισθανόμαστε. Να έχουμε μια διαδικασία για να περιβάλλουμε, να μην εκτεθώ τραυματικά στην πραγματικότητα. Τώρα, δεν αναλύουμε εμείς οι θεραπευτές ένα γεγονός, αυτό μας αναλύει. Το γεγονός της αλληλεπίδρασης μητέρας βρέφους είναι το υποκείμενο, εμείς κάνουμε συγγυρμούς. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε την αντιμεταβίβαση, τα συναισθήματα που έχουμε, που επενδύουμε προς αυτούς με τους οποίους εργαζόμαστε. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν το παιχνίδι για να εκφράζουμε πράξεις και με το σώμα, τους τις εμπειρίες που επαναλαμβάνουν. Το παιχνίδι σημαίνει ότι το άτομο εκφράζει, βγάζει στην εξωτερική πραγματικότητα ένα κομμάτι ψυχικής ζωής, ένα κομμάτι ονείρου, λέω γονικό, και το σκηνοθετεί έξω, χειριζόμενο υλικά πράγματα. Οι ράγες του τρένου
αναπαριστούν τη μεταβίβαση, την έμφυτη ανάγκη να εκφράζουμε αυτά που αισθανόμαστε, συναισθήματα, συγκινήσεις, σκέψεις, αντιλήψεις, αισθήσεις, κινήσεις, ένας ολόκληρος κόσμος, ένας πληθυντικός γενικός, και να τα επαναλαμβάνουμε προκαλούμενοι από τη σαγήνη του άλλου, την παρουσία του άλλου που μας έλκει. Είναι έμφυτη ανάγκη να δει ο άλλος και να δούμε και εμείς μέσα στο βλέμμα του, στην όλη στάση του, στην απόκρισή του, το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή την ύπαρξή μας. Διότι ο χωρισμός και η ανακάλυψη του άλλου έξω από εμάς είναι η μεγαλύτερη τραυματική οδύνη που αντιμετωπίζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής. Εάν η εισαγωγή της πραγματικότητας της ετερότητας του άλλου γίνει βία χωρίς ένα επαρκές περιβάλλον που δίνει νοήματα σε αυτή την οδύνη, τότε εγγράφονται νωρίς, πρώιμα στο σώμα και στο ψυχισμό, ακραίες τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες μετά παγιώνονται και επαναλαμβάνονται καταναγκαστικά σε πράξεις και στο σώμα μας. Προσωπικά έμαθα πολλά για τις πρώιμες διαδικασίες από το βιβλίο σας. Είναι ένα βιβλίο με πολλές κλινικές ή βιβλιογραφικές μελέτες. Αυτό που κυρίως κατάλαβα είναι η σημασία που έχει να μπορεί η θεραπεύτρια να αντέχει, να περιμένει, να περιβάλλει, να κρατά, να περιέχει την αλληλεπίδραση του μικρού παιδιού με τους γονείς, μέχρι που να δουν πώς θα πάει, μέχρι που να βρουν τον δρόμο τους. Ο Καμί είπε ότι δεν έμαθε τη δικαιοσύνη στο πανεπιστήμιο, αλλά στο ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έμαθα τις πρώιμες διαδικασίες στη θεωρία, τις έμαθα στον έρωτα, ο οποίος είναι μια μεταβίβαση. Το λέω αυτό γιατί νομίζω όλοι σας θα συμφωνήσετε με αυτό. Μια επανάληψη, αναπόφευκτη και υποχρεωτική, αλλά και προκλητή από τη σαγήνη του νέου αντικειμένου. Ο Γουίνικοτ μας λέει πως όταν παρατηρείς μια μητέρα νεογέννητου να είναι σε παλινδρόμηση στην κατάσταση αυτού που καλεί μητρική ενασχόληση, πρωταρχική μητρική ενασχόληση, το χωροφάτε στον εαυτό της και στο βρέφο της, ενώ κρατάει το βρέφο της, αυτό που βλέπεις είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Και λες, τρελή είναι, πώς κάνουν έτσι. Σαν ερωτευμένη, σαν τρελή κάνουν. Η μητέρα με την προσαρμογή της κάνει τον πρωτογενή αυτοερωτισμό και τον πρωτογενή ναρκισμό του βρέφους, όχι μια μυθική οντότητα, μια μυθική υπόθεση που λέγαμε στην αρχή με τον Φρόιντ, αλλά για τον Γουίνικοτ που την κάνει μια πραγματικότητα, η αυταπάτη που ζει το βρέφος εκείνη τις πρώτες μέρες με τη μητέρα, είναι πραγματική, ότι πραγματικά δημιουργεί τον κόσμο, τον οποίο του τον παρουσιάζει η μητέρα τη στιγμή που αυτό είναι έτοιμο να το ψευδεστοποιεί και είναι έτοιμο να το δεχτεί. Όταν αρχίζει να χωρίζει από την αρχική ένωση, τότε αρχίζει να φαντάζεται τη συγχώνευση. Πριν, δεν φαντάζεται ότι είναι ένα με τη μητέρα του, είναι ένα. Διάβασα σε ένα νορβηγικό μυθιστόρημα ιστορία ενός γάμου του Γκέρ Ήλιξεν. Μια εκπληκτική σκέψη. Λέει για την αγαπημένη του: ζούσα μέσα της. Κρυβόμουν στην ύπαρξή της. Θεωρούμε ότι το μωρό γεννιέται ανοιχτό στο σώμα του και στον έξω κόσμο. Πριν αρχίσει να έχει αλληλοπίδραση με τη μητέρα του, χρειάζεται να κρυφτεί μέσα στην ύπαρξή της. Νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ότι αυτό λέει η Μπικ. Χρειάζεται, λέει, να έχει την πραγματική εμπειρία ότι η μητέρα του το εντοβάλλει μέσα της. Το παίρνει μέσα της, το προσθέτει μέσα της. Και αυτό το ζει το μωρό, το ζει σαν εμπειρία. Και αυτή την εντοβάλλουσα μητέρα την εντοβάλλει αυτό μέσα του για να δημιουργήσει ένα πρώτο δικό του χώρο, όπου μπορεί να εντοβάλλει, να παίρνει μέσα από τις εμπειρίες του. Πρέπει πρώτα κάποιος να το πάρει για να μπορεί και αυτό να αρχίσει. Βέβαια, ο χωρισμός είναι απαραίτητος και ανάμεσα στα δύο σώματα δημιουργείται αυτός ο χώρος. Στο βιβλίο σας δίνεται με συγκινητικό και φοβιστικό τρόπο πως με την εγκυμοσύνη για τον πρώτο καιρό μετά τη γέννηση κινητοποιούνται στους γονείς δικά τους πρώιμα βιώματα και πως αυτά επηρεάζουν και οργανώνουν από την αρχή τον τρόπο που οι γονείς είναι με τους γονείς τους. Είναι με το μωρό της και τους γονείς τους. Στις περιπτώσεις που περιγράφηκε οι γονείς αλλά και το ίδιο το παιδί δεν βλέπουν ένα ευάλωτο μικρό παιδί ορίσμα. Αυτές περιπτώσεις που έχουμε δυσκολία, το οποίο είναι κατακλεισμένο από τραυματικές εντάσεις, εντελώς μόνο του, χωρίς βοήθεια από πουθενά, το οποίο προσπαθεί με διάφορες self-holding, πρώιμες άμυνες, να κρατήσει τον εαυτό του στο χείλος του αφανισμού. Αυτό
αυτό που βλέπουν είναι ένα μεγάλο ενήλικα, κάποιον από το δικό τους το παρελθόν, τον οποίο έχουν προηγούμενα, και αντιδρούν αμυντικά στην οδύνη του. Δεν βλέπουν ότι είναι ένα βοήθητο ανθρώπου. Όταν αληθινά ανέλαβαν μεγάλη τη φροντίδα του, ο Νίκος, 2,5 χρόνο, έβγαλε το καπέλο που κυριολεκτικά φορούσε, συνέχεια, για να το προστατεύει, διχοτομώντας προσωρινά την οδύνη της απώλειας, ορίζοντας τα όρια του με αυτό το καπέλο. Κυριολεκτικά ούλιαζε αυτό το παιδί, όχι, 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 κάθε φορά που πήγαινε να το πλησιάσει. Φοβόταν να αφαιθεί παθητικά, διότι αυτό θα σήμαινε ότι παραδίδεται ολοκληρωτικά και αφανίζεται, κατακλείζεται από μια πλημμύρα ερεθισμών, συντηριακών ερεθισμών, χωρίς κάποιο νόημα να τα βάλει σε μορφές, να τα κρατήσει. Ο άλλος τρόπος που όριζε τα όρια του και κρατούσε κάποια επαφή και σύνδεση μεταξύ σώματος και της ψυχής του, μεταξύ του εαυτού του και του αντικειμένου, ήταν το έξιμο που είχε στον κάρκο του. Με αυτές τις πρώιμες άμυνες, το παιδί θυσίαζε την παιδική του ηλικία, την επαφή με τον εαυτό του και τη ζωντάνια του. Πίσω από αυτές τις άμυνες της απόρριψης, της οργής και της επατρύπνησης, διαρκώς ήταν σε τζίτα. Ήταν μια μητέρα που αγωνιζόταν να ισορροπεί, εξουδετερώνοντας ό,τι διατέρασε την εύθραστη ναρκισσιστική οικονομία και δεν έβλεπε τι πραγματικά αισθανόταν το παιδί. Και δεν γιόρταζε τα βήματα από τον αλλαγών που το παιδί έκανε τη αυτονομία. Παραδείγματος χάρη, το παιδί πήγε πρώτη φορά σε μια ξένη τουαλέτα. Αυτό χρειαζόταν να γιορταστεί. Δεν το είδε. Δεν το είδε η μητέρα. Και το να μην το δει εκείνη τη στιγμή είναι αβάσταθη ο τραύμα, αβάσταθη απογοήτευση για το μόνο. Να κάνεις κάτι που είναι ένα βήμα και να μην το δει κάποιος. Οι γονείς έχοντας δεχθεί την ψυχική φροντίδα, ο χρόνος πώς πάει, ατελειώνω, ένα-δύο λεπτά και τελειώνω. Οι γονείς έχοντας δεχθεί την ψυχική φροντίδα από τις θεραπεύτριες, μπορούν με τη σειρά τους να προσφέρουν αυτή τη φροντίδα στα παιδιά τους και έτσι να μειωθούν τα άγχη και οι εντάσεις και να δημιουργηθεί το περιθώριο να βιωθεί η χαρά της ανάπτυξης. Τι εννοούμε όταν λέμε ψυχική φροντίδα? Είναι ένα ερώτημα για μας. Η πρώιμη παρέμβαση γίνεται σε πολλά πλαίσια. Σε λίγες συναντήσεις με το παιδί και τη μητέρα του και τον πατέρα του, σε συναντήσεις οικογένειας, σε ομάδες παιδιών και γονέων κλπ. Χρειάζεται σταθερό εξωτερικό πλαίσιο που να απορροφά τα διαφοροποιητά στοιχεία, ώστε η μετασχηματιστική μήτρα της διαδικασίας της συνάντησης να λειτουργήσει. Να μείνει έτσι ελεύθερος ένας χώρος ασφάλειας, ευχαρίστησης, γεμάτος σκέψης και συναισθήματα. Με το πλαίσιο έχουμε κάνει μια συμφωνία ότι θα μπούμε μέσα στη συνάντηση, σε κάθε συνάντηση με εμπιστοσύνη. Θα μπούμε μέσα σε μια μήτρα διαδικασίας, η οποία θα μας επεξεργαστεί. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι περιέγραψε ο κ. Μανολόπουλος το αδύνατο της θεραπευτικής πράξης, διότι μίλησε για τη δυσκολία του χώρου της μητέρας για να βρει χώρο το παιδί και τον χώρο που πρέπει να έχει και ο θεραπευτής μέσα από τη δική του διαδικασία για να εμπεριέξει και όλη αυτή την διάδα ή τριάδα ή κάθε φορά όποιο υποκείμενο η οικογένεια έχει απέναντί του. Και μαζί με αυτό υπόθηκε και το όλα αυτά πώς αναβιώνονται στον έρωτα που πάλι καταλήγουν με έναν τρόπο και στην οικογένεια και συνεχώς οι χωρισμοί και οι αποχωρισμοί είναι παρόντες και πρέπει να νοηματοδοτηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε στην κυρία Μερόπη Μιχαλάλη, ψυχαναλήτρια, μέλος Ελληνικής και Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Δεφών, μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ψυχανάλυση Παιδιών και Εφήβων. Την ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε. Λοιπόν, δεν είναι ούτε πλεονασμός, ούτε βγαίνει να πω πόσο χαρούμενη είμαι σήμερα και πόσο σας ευχαριστώ που μου κάνατε, μου δώσατε τη χαρά και την τιμή να είμαι εδώ μαζί σας και να συμβάλλω με κάποιες σχέσεις δικές μου. Που μου γέννησε η ανάγνωση του καταπληκτικού βιβλίου σας και της δουλειάς σας που με τα χρόνια είχα τη χαρά να παρακολουθήσω από μακριά.
και την τεράστια συμβολή που έφερε σε ό,τι αφορά και τα μικρά παιδιά και τα μωρά με τα οποία δουλέψετε, αλλά κυρίως όλους τους νέους συναδέλφους που είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσα από αυτό το πρόγραμμα και μέσα από το, μιλάω το πρόγραμμα το Under 5, αλλά και βεβαίως μέσα από τη δουλειά που με πολύ μεγάλο όραμα και αθάματα κάνει η κυρία Λιγνού και η συνεργάτης της όλα αυτά τα χρόνια. Για να τονίσω την πολύ μεγάλη, έτσι, την πολυτιμότητα αυτού του βιβλίου, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή για το ποιο είναι το πλαίσιο στην Ελλάδα στο οποίο έρχεται να κουμπίσει αυτό το βιβλίο. Μια πολύ γνωστή ψυχαναλύτρια, Joan Raphael-Leff, που έχει αναπτύξει μία θεωρητικοκλινική δική της πολύτιμη, έτσι, συνεισφορά και ψυχαναλυτική τεχνική στην εργασία με εγγύους. Μπορεί να ξέρετε το βιβλίο της The Pregnancy, The Inside Story. Έχει γράψει κάτι πάρα πολύ τωρινό, αλλά πολύ αληθινό κατά τη γνώμη μου. Όπως ξέρετε, εγώ έχω δουλέψει και οι συνεργάτες μου στην εταιρεία των Γρεφών για πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύουμε κυρίως με τους επαγγελματίες της γέννησης και με τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Η Joan Raphael-Leff λοιπόν λέει κάτι. Λέει ότι ο δείκτης πολιτισμού μιας χώρας εξαρτάται από τις πρακτικές που στη χώρα αυτή έχουν προβλεφθεί και εφαρμόζονται για τη φροντίδα των εγγύων και των νεογνών. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση στη χώρα μας και ποιες είναι αυτές οι πρακτικές που έχουν προβλεφθεί ή δεν έχουν προβλεφθεί και κυρίως είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας σαν ψυχαναλυτές και σαν θεραπευτές όταν φτάσει το μωρό με την οικογένειά του σε εμάς, επιτρέψτε μου να μιλήσω κυρίως για τα αδρέφη και για το κομμάτι του βιβλίου σας που αναφέρεται σε αυτό. Τι έχουν διανύσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό λίγο στο μυαλό μας. Ποιο λοιπόν είναι αυτό το περιγεννητικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι γυναίκες έχουν διανύσει την εγκυμοσύνη τους, τα σύντροφή τους, πριν έρθουν σε εμάς, συνήθως πλέον σε απόγνωση. Τον Ιούλιο, στο αδέρφη μας στο Λονδίνο με τον Σωτήρη Μανολόπουλο στην έδρα της IPA και μιλούσαμε γενικώς για τα σχέδια της εταιρείας των Γραφών, γιατί ο Σωτήρης είναι πρωτεργάτης στην εταιρεία και υπήρξε και πρόεδρος της για πολλά χρόνια. Λέγαμε ότι πού έχει να πάει μια έγκυος γυναίκα και ο σύντροφός της όταν είναι σε απόγνωση. Η απάντηση είναι πουθενά. Διότι στη χώρα μας, δεν μιλάμε για τους ιδιώτες. Λοιπόν, στη χώρα μας οι δημόσιες δομές υγείας που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής συνοδείας και πρόληψης της ψυχοπαθολογίας στην περιγεννητική περίοδο είναι περίπου ανύπαρκτες. Και βάζω τη λέξη περίπου. Το ζήτημα λοιπόν της πρόληψης και της πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης σε εγγύους και οικογένειες με νεογνά είναι έρημος τόπος στον χώρο της δημόσιας υγείας και αποτελεί μέλημα και δράση κάποιων οραματιστών και επιστημονικών εταιριών που υλοποιούν τις εκπαιδευτικές, κλινικές και ερευνητικές δράσεις τους πολύ συχνά σε θελοντική βάση ή χάρη στην υποστήριξη κατά πολύ μεγάλο λόγο ιδιωτικών ιδρυμάτων. Ποιο είναι λοιπόν το μεγαλύτερο ζήτημα ψυχικής υγείας στη χώρα μας και με τις σοβαρότερες και μακροχρόνιες επιπτώσεις? Είναι η μητρική κατάθλιψη. Ιδιαίτερα είναι οι εκδηλώσεις κατάθλιψης στην περιγεννητική περίοδο που παραμένουν αδιάγνωστες. Και ποια είναι μία από τις σοφαρές συνέπειες της μητρικής κατάθλιψης, το ζούμε στην Ελλάδα, όπου σε περίοδο ειρήνης το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, ο ελληνικός δείκτης βρεφικής θνησιμότητας τα τελευταία 4 χρόνια τετραπλασιάστηκε και παρουσίασε άνοδο από 10 σε 40.000. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο είναι μια πολύτιμη συνεισφορά, διότι μας δείχνεται ότι η πρόσβαση στη γονεϊκότητα δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε μια διαδρομή χωρίς εμπόδια, ούτε χωρίς ανατροπές, ούτε χωρίς φαντάσματα που έχουν από το παρελθόν. Αντιθέτως, μας δείχνεται με έναν πολύ συγκινητικό και επίμονο τρόπο ότι η πρόσβαση στη γονεϊκότητα μπορεί να αποτελέσει μια συνδημιουργία. Μια συνδημιουργία στην οποία συμμετέχουν τρεις πλευρές, η κάθε μια με τη δική της συνεισφορά και η κάθε πλευρά επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις άλλες δύο, την ίδια στιγμή που τις επηρεάζει, τις διαμορφώνει και τις μετασχηματίζει. Αυτές οι τρεις πλευρές είναι φυσικά το νεογνό με το πολύπλοκο δυναμικό του, πλούσιο, αέφραστο και ελιπέστατο χρόνο, οι γονείς με την ιστορία τους,
τις προσδοκίες τους και τις ιδιαιτερότητές τους, που μερικές φορές είναι μια διαγενολογική επανάληψη παθολογίας. Και βεβαίως οι θεραπευτές της πρώιμης παρέμβασης, και εγώ λέω της περιγεννητικής ομάδας προσθέτω, αυτές είναι οι τρεις πλευρές που συμβάλλουν για να μπορέσει η γονεϊκότητα να συνδημιουργηθεί. Παραθέτεται πολύ σημαντικά δεδομένα, είναι πολύ έτσι, και μόνο για την βιβλιογραφική σας ανασκόπηση αυτό το βιβλίο είναι πολύτιμο, και μόνο γι' αυτό, και μόνο εκεί να στεκόταν κανείς. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ συστηματικό review από εξελικτική ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την ψυχαναλυτική θεωρία, και θέλετε να μας κάνετε κατανοητό, να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη, ότι το ζήτημα των πρώιμων υποκειμενικών εμπειριών και το ενδιαφέρον μας για την πρώιμη ανάπτυξη της υποκειμενικότητας δεν αφορά μόνο στην κοινωνική τάξη με τα μικρά παιδιά. Αφορά κυρίως και πρωτίστως στη μετάδοση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση τόσο των επαγγελματιών υγείας, όσο και όλων όσων συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων, σε σχέση με την καθοριστική σημασία που έχουν οι πρώιμες εμπειρίες του ανθρώπου. Το πρώτο σημείο σχολιασμού μου είναι ότι κάθε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στην νεογνική περίοδο και στην βρεφική φυσικά, με στόχο την πρόληψη της παθολογίας ή τη διακοπή μιας επανάληψης, οφείλει να βασίζεται σε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο, λοιπόν, είναι προκύπτει από όλο αυτό το διάλογο ψυχανάλυσης και νευροεπιστημών, που είναι ότι η πρώιμη γονεϊκή φροντίδα και η ποιότητα του αρχικού δεσμού εγγράφονται στο σώμα, στον εγκέφαλο, στον ψυχισμό, του εμβρίου, του νεογνού και συμβάλλουν στη γόνισή τους. Ανάλογα και η πρόσβαση στη γονεϊκότητα, ο τρόπος που γίνεται κάποιος, που καθίσταται κάποιος γονέας, έχει προγραμματιστεί από τις πρώιμες εγγραφές εμπειριών γονεϊκής φροντίδας που έχει λάβει ο ίδιος ο γονέας όταν ήταν βρέφος. Συνεπώς, οι εμπειρίες της αρχής της ζωής μπορούν να επαναλαμβάνονται και να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσω παθολογικών και οδυνηρών σχέσεων και συμπεριφορών που αναπτύσσονται μεταξύ του νεογνού, βρέφους και του περιβάλλοντός του. Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι ωφέλιμων και είναι αποτελεσματικότερες όταν ξεκινούν ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης, διότι τότε έχουν πολλές πιθανότητες να αναχαιτήσουν την εκκίνηση ενός αναπαραστατικού δικτύου που θα το ακούσουμε εμείς μετά να διατυπώνεται ως εξής. Τι σημαίνει να είμαι γονιός διαφορετικός από αυτό που ήταν δική μου γονείς? Πώς μπορώ να συναντήσω το μωρό μου και τις ανάγκες του όταν οι δικές μου ανάγκες ως βρέφους δεν έτυχαν και τις πιο αυτικούς υποδοχής? Όταν λοιπόν στην έγκυο γυναίκα επικρατούν αρνητικά βιώματα πρώιμης γονικής φροντίδας, η θεραπευτική παρέμβαση μετά τη γέννηση ή ακόμη χειρότερα τους πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους έρχεται συνήθως όταν έχει ενεργοποιηθεί το επαναληπτικό τραυματικό κύκλωμα και η αντιστροφή ή ο μετασχηματισμός μιας εγκατεστημένης και σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο παθολογίας δεν είναι πάντα δεδομένη. Το δεύτερο λοιπόν δεδομένο στο οποίο είναι καλό να βασίζονται οι πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις, είναι ότι οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτήν την περίοδο, δηλαδή όσοι αγγίζουν κυριολεκτικά και εργάζονται στο σώμα με σώμα της μέλουσας μητέρας και του εμβρίου, είναι οι πρώτοι που υποδέχονται τις ανησυχίες των γονέων. Ο Σάλομονσον, τον οποίο παραθέτεται στο βιβλίο σας, έχει δουλέψει πάρα πολύ γύρω από αυτό και έχει δουλέψει και με αυτός με τους επαγγελματίες. Είναι λοιπόν οι επαγγελματίες οι πρώτοι που υποδέχονται τις ανησυχίες των γονέων, του μωρού, αλλά και τις δικές τους των επαγγελματιών, σε κάθε περίπτωση που καλούνται να εργαστούν μαζί. Διαπιστώνουμε λοιπόν συχνά σε νέους γονείς που έρχονται να μας δούνε, σε ιδιωτική βάση, πολύ συχνά όπως προείπα σε απόγνωση, ότι πολλά πρώιμα τραύματα που συντελέστηκαν κατά τον ερχομό του μωρού του στη ζωή και κατά τη διαδικασία της πρόσβασης του στη γονεϊκότητα, σχετίζονται και με προβολές που δέχτηκαν από τους ίδιους τους θεραπευτές που τους υποδέχτηκαν και τους πλαισίωσαν στην περίοδο της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της συλλογίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί ασθενείς μας είναι παιδιά τα οποία προέρχονται, οι έφηβοι ήδη, από έναν ολοένα αυξανόμενο ρυθμό γεννήσεων που έχουν προκύψει μετά από ιατρικά υποβοηθούμενη παραγωγή
Είναι μωρά τα οποία για πάρα πολλούς μήνες λόγω μεγάλης προωρότητας είχαν δεχτεί μηχανική υποστήριξη και άρα παρέμειναν μακριά από την οικογένειά τους. Και είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν στον κόσμο πολλά από τα παιδιά και τους εφήβους με τα οποία δουλεύουμε ήδη στην κλινική μας πρακτική. Στις περιπτώσεις λοιπόν νεογνών και βρεφών, όπου συντρέχουν απειλητικές για τη ζωή τους συνθήκες, η συνοδεία των γονέων απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες από τους θεραπευτές της πρώιμης παρέμβασης και την εξοικείωση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής με την ψυχοδυναμική προσέγγιση της περιγεννητικής περίοδου και των όλων όσων συντελούνται σε ψυχοσωματικό επίπεδο, στην τριάδα, μητέρα, μέλουσα μητέρα, πατέρας, νεογνών. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, ως ψυχαναλυτές, ως θεραπευτές, καλούμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας της πρώτης γραμμής, το καλό συναδέλφους της πρώτης γραμμής, όπως είπαν, όσοι εμπειρούν το σώμα, νεογνολόγοι, μερευτήρες, μέρες. Καλούμαστε λοιπόν μαζί με αυτούς τους συναδέλφους της πρώτης γραμμής να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε σε κοινές ομάδες διαλόγου σχετικά με τους νοσηλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ενδεχομένως υπονομεύσει την αρχή της ψυχικής ζωής από των παιδιών αλλά και τις πολύ πρόγνες ενδείξεις παθολογίας που εκείνοι πρώτοι διέκριναν. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Η έννοια που έχουμε ως ψυχαναλυτές να μοιραστούμε τη γνώση μας για τη λειτουργία του ψυχισμού με τους γιατρούς του σώματος μας υποχρεώνει να εντάξουμε σε μια απαρτιωμένη εικόνα τα διάφορα επίπεδα λειτουργίας του γνωστού παιδιού και του παιδιού και του ενήλικα, το σωματικό, το ψυχικό και το συγκινησιακό. Μόνο τότε αυτό που εμφανίζεται ως σωματική διαταραχή σε ένα βρέφος ή ως δυσλειτουργία στην πρώην σχέση μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια ψυχική εμπειρία του βρέφους, των γονέων του, αλλά και των επαγγελματιών υγείας που το φροντίζουν ή το φρόντισαν τις πρώτες μέρες της ζωής του. Χωρίς τη συνομιλία αυτή, όλες οι κλινικές παρατηρήσεις στα νεογνά και στα βρέφη δεν αποτελούν παρά ένα κατάλογο συμπεριφοράς. Το δεύτερο σημείο σχολιασμού μου αφορά στο στόχο των πρώιμων θεραπευτικών παρεμβάσεων, έτσι όπως μας περιγράφεται εξαιρετικά στο βιβλίο σας. Ο στόχος λοιπόν, ειδικά όταν οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες του μωρού των γονέων έχουν παραμείνει αμεταβόλιστες, ασυμβολιοποίητες. Όπως πολύ σωστά λέτε, ο στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι αυτές οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες να ενταχθούν σε ένα δίκτυο νοημάτων και αναπαραστάσεων στο κύκλωμα της ψυχικής εργασίας. Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι η πρώιμη ψυχοπαθολογία στην οποία στοχεύουν οι πρώιμες ψυχαναλυτικές παρεμβάσεις μας υποχρεώνει να εξετάσουμε τη διπλή διάσταση από τον πρώιμο τραυματισμό. Η πρώτη διάσταση είναι αυτή στην οποία διαμακρώνω αναφέρεστε και αφορά στην ανεπάρκεια του περιβάλλοντος. Η δεύτερη διάσταση των πρώιμων τραυματικών εμπειριών είναι η ενδοδοτική. Η τεράστια συνεισφορά του έργου του Winnicott είναι ότι ανέδειξε το διποκειμενικό χαρακτήρα στην οργάνωση της ενόρμησης. Η ενόρμηση είναι αγγελιοφόρος. Μεταφέρει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε ένα άλλο υποκείμενο. Και η εξέλιξή της εξαρτάται από την απάντηση του άλλου υποκειμένου. Μέσα λοιπόν από αυτό το interplay θα εγκατασταθεί ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο, θα δομηθεί η ενόρμηση. Όταν λοιπόν το αντικείμενο δεν αναγνωρίζει την κίνηση προς αυτό, δεν ανταποκρίνεται στην προσμονή του βρέφους από αυτό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πρώιμη εκτροπή της ενορμητικής διέγερσης. Τότε η ενορμητική κίνηση διαλυγνύεται, αποσυντίθεται, συρρυκνώνεται, η ενόρμηση εξυδωτερώνεται, ακριβώς λόγω του αποσυνθετικού χαρακτήρα που άσκησε η μητέρα πάνω της με τις απαντήσεις που έδωσε στις πρώτες ενορμητικές και συναισθηματικές κινήσεις του παιδιού της προς αυτήν. Το υποκείμενο προκύπτει από τη δυνατότητα που διαθέτει το αντικείμενο, το περιβάλλον του, να μεταφράζει την επιθυμία του να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, η λειτουργία του προσώπου της μητέρας ως πρώτου καθρέφτη που περιέγραψε ο Winnicott συνίσταται στο ότι το βρέφος αναμένει τη μητέρα ως πρώτο συναισθηματικό και αναπαραστατικό καθρέφτη του. Η ταυτότητά του θα δομηθεί μέσα από αυτή την κίνηση ανάκτησης της αντανάκλασης που στέλνει ο άλλος. Θέλω να αναφέρω σε ένα άλλο σημείο, το οποίο αναφέρεται
μιλάτε για τις αναγνωρίζοντας τις μεταβιβαστικές κινήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίζω ότι η δουλειά με τα πολύ μικρά παιδιά ακριβώς βάζει το θεραπευτή σε πάρα πολύ δύσκολες, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί πάρα πολύ συχνά έχει να διαχωρίσει και να διαχειριστεί τα πολύ εξαιρετικά συναισθήματα τα οποία έρχονται και η προβλητική ταύτιση με την επιθετικότητα των γονέων και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά. Και την επιθετικότητα και τη βία την οποία μεταφέρουν των γονέων. Εδώ θέλω να ξαναθυμίσω λίγο το κείμενο του Winnicott για το μίσος στην μεταβίβαση, όπου μας λέει ότι δεν είναι, βεβαίως αγαπάμε τους ασθενείς μας, αλλά όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε, να τους μισούμε επίσης και να τους φοβόμαστε. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο, και αυτό μας, δεν θα μπορούσε κανείς να το έχει πει καλύτερα αυτό το Winnicott, ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ένας θεραπευτής, ειδικά όταν δουλεύει με πολύ μικρά παιδιά, είναι να πάρει συνείδηση, να αποκτήσει συνείδηση από του μίσους και του φόβου, τον οποίο, ο οποίος πολύ συχνά μπορεί ακριβώς να καθοδηγεί τη στάση του και την πρακτική του. Εξάλλου, μας λέει πάλι ο Γουλιακό, ότι όταν μέσα στη συνεδρία υπάρχουν ταυτόχρονα για ένα παιδί, για έναν ασθενή, για μικρό ασθενή, αγάπη και μίσος, αυτό είναι υψηλής δημοσιακής σημασίας σημάδι ότι στην ιστορία αυτού του παιδιού υπήρξε μια ανεπάρκεια του περιβάλλοντος. Προσφέροντας ένα μοντέλο, λέτε στη σελίδα 62, δεν θα μπορούσα πραγματικά παρά να συμφωνήσω με αυτό ότι οι πρώιμες παρεμβάσεις μέσα από τις απαρτιωμένες πρακτικές των θεραπευτών προσφέρουν στους γονείς ένα νέο μοντέλο γονεϊκότητας και μπορούν μέσα από το μοντέλο αυτό με το που τους προσφέρει τους θεραπευτές να ταυτιστούν και έτσι να γίνει μια νέα εγγραφή των δικών τους τραυματικών εμπειριών πρώην φροντίδας. Οι νευροεπιστήμονες λένε και όσοι δουλεύουν ultra-trontic στην Αμερική και που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν στο Yale, ειδικά που το τμήμα της ψυχανάλυσης παιδιών δουλεύουν με νευροεπιστήμονες, λένε ότι αυτές οι πρώιμες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν και επιγενετική αλλαγή. Λόγω της νευροπλαστικότητας που υπάρχει τότε και στο βρέφος και στους γονείς του. Η ευχή μου είναι να ταξιδέψει το βιβλίο σας πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά, και να αγγίξει δύο βασικές ομάδες στόχευσης και αποδέκτες. Η πρώτη ομάδα στόχευσης είναι οι θεραπευτές και οι επαγγελματίες που παρεμβαίνουν στην αρχή του ζωής. Το βιβλίο σας είναι μια πολύ πολύτιμη συμβολή, γιατί βοηθάτε να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι εξαναγκασμένος να συγκροτείται μόνο μέσω της αρχικής συνάντησης και της σχέσης με τον άλλον. Συνάντηση όπου επικρατεί η παντοδυναμία που σε ανακάλυψα, σε δημιούργησα. Ας θυμηθούμε όμως τα λόγια του Φρόιντ στο δυστυχείο στον πολιτισμό. Ποτέ δεν είμαστε τόσο πολύ απροστάτευτοι απέναντι στην οδύνη, όσο όταν αγαπάμε. Ποτέ δεν βρισκόμαστε σε μεγαλύτερη δυστυχία και αβοήθητη, όσο όταν έχουμε χάσει το αγαπημένο αντικείμενο, την αγάπη του. Θα έλεγα ότι με το βιβλίο σας και με τα κλινικά παραδείγματα που μας προσφέρετε, μας θυμίζετε ότι σε αυτή την εργασία με τα βρέφη, που πραγματοποιείται εκεί όπου θεμελιώνεται η αρχή της ψυχικής ζωής, ο κάθε καλά εκπαιδευμένος και αναλύτως θεραπευτής καλείται να συναντήσει μέσα του αυτή τη βαθιά οδύνη της χαμένης πρώτης αγάπης και το πρωταρχικό αίσθημα του αβοήθητου. Μόνο τότε, αν ο θεραπευτής συναντήσει μέσα του αυτό το πρωταρχικό αίσθημα του αβοήθητου, μόνο τότε ίσως μπορέσει να συνδημιουργήσει μαζί με τους μικρούς ασθενείς του μια νέα εγγραφή της τραυματικής προϊστορίας τους. Νέα ανοίγματα, νέους τρόπους να αναζητάτε η ευχαρίστηση στο να λειτουργούν, να σχετίζονται και να δημιουργούν. Η δεύτερη ομάδα στόχευσης σχετίζεται με το σημείο από το οποίο ξεκίνησα. Δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι μια πολιτισμένη κοινωνία σκέφτεται, σχεδιάζει και παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τους αυριανούς πολίτες της, όχι μόνο αφού νοσήσουν, αλλά από την αρχή της ψυχικής ζωής τους, δηλαδή το αργότερο την ενδομήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλιέλη.
αυτά συμβαίνουν και με τις ψυχαναλυτικές τοποθετήσεις και με τα βιβλία και με τις σχέσεις, διότι όσο σας άκουγα, σκεφτόμουν ξαφνικά τη μικρή μου που είναι σε ένα πάρτι και εγώ την έχω εγκαταλείψει γιατί είμαι εδώ και δεν πήρα τηλέφωνο να δω αν είναι καλά. Θέλω να πω ότι βάλουν τόσο πολύ το κομμάτι που αφορά το πώς προστατεύεται μια μητέρα, πώς γίνεται μητέρα, το πώς την παραλαμβάνουν οι ΜΕΕΣ, οι ΜΕΕΦΤΙΡΕΣ, οι γυναικολόγοι, οι παιδίατροι και όσοι έχουν σχέση με όλο αυτό το δίκτυο, πολύ συχνά συνειδητοποιούν ότι απλώς είμαστε αναπαραγωγικές μηχανές. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτά που μπορεί ψυχικά να βιώνει μία μητέρα και μακάρι αυτό να εδραιωθεί όχι μόνο σαν μία σκέψη, αλλά και σαν μία πράξη και πρακτική. Και επίσης, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να ανταπεξέλθουν οικονομικά, πρέπει να υπάρχει αυτό και σε δημόσιο επίπεδο και να είναι και γνωστά όλα αυτά, διότι πάρα πολλές φορές και αυτή η γνώση είναι σαν αποκρυφιστική. Αν γνωρίζεις κάποιον και βρεις το σωστό άνθρωπο, θα σε κατευθύνει. Αλλιώς, πέφτει σε μία κατάσταση όπου είναι μποτήλια στο πέλαγος. Αν μου επιτρέπετε, πάρα, πάρα πολύ σύντομο, όπως είπα στην αρχή, η δουλειά αυτή που κάνουμε στα μευτήρια, σιωπηρά και ταπεινά, έχει ξεκινήσει πριν από 28 χρόνια, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, ο Μάνος Σωτηριάδης, ήταν ο προτεργάτης που φτιάξαμε αυτή την εταιρεία και δουλέψαμε. Το πολύ θλιβερό, λοιπόν, είναι ότι την 28 ετών δουλειά μας, η οποία δεν έχει... Έχουν εκπαιδευτεί πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να γίνει ένα τμήμα περιγεννητικής φροντίδας σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως προσπαθήσαμε διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις και τους ευθύνοντες. Όμως αυτή η δουλειά αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Ψυχαναλυτική Ένωση, η οποία έχει διαθέσει ένα podcast interview για όλη αυτή τη δουλειά και το έχει βάλει στην ιστοσελίδα της. Και νομίζω ότι αυτό από τη μια μεριά είναι πολύ καλό και ευχάριστο, από την άλλη μεριά είναι πολύ θλιβερό. Η IPA να αναγνωρίζει μια δουλειά που γίνεται σε μια χώρα και όχι η ίδια η χώρα. Περνάμε στον κύριο Αλεξανδρίδη. Τον κύριο Αλεξανδρίδη γνωριζόμαστε, ήμουνα φοιτητριά του, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και μάλιστα τώρα θυμήθηκα ότι δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι όλα και γύρω στα 25 μου, η πρώτη εργασία που του παρέδωσα ήταν το σύνδρομο της νεκρής μητέρας στη φθινοπορεινή σονάτα του Μπέργκμαν. Είχα πέσει σε κάτι πολύ βαθύ που δεν ξέρω τι παρέλαβε ο κύριος Αλεξανδρίδης. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι δάσκολος αναλυτής Ελληνικής και Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Ένωσης, είναι πολλά άλλα πράγματα, παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, ψυχοσωματικές εταιρείες, συγγραφέας, ποιητής. Και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας. Το λέω αυτό για να αποδείξω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε πρόεδροι. Βλέπετε, τρεις τους τρεις. Εγώ πρόεδρος. Μην άλλο. Λοιπόν, όπως ξέρετε και όσοι διαβάσετε αυτό το βιβλίο, ο παρατηρητής παρατηρεί και δεν παρεμβαίνει. Αυτή είναι η βασική αρχή. Βεβαίως, στο βιβλίο υπάρχουν και παραλλαγές, πολύ χρήσιμες και γόνιμες. Κατά κάποιον τρόπο, εγώ υπήρξα παρατηρητής της συγγραφής αυτού του βιβλίου. Γιατί όταν η Λίδα Αναγνωστάκη εκ μέρους και των άλλων δύο συγγραφέων μου ζήτησε να γράψω τον πρόλογο, το οποίο ακόμη γράφεται. Οπότε είπα βεβαίως, αλλά όπως το γράφετε θα μου στέλνετε το βιβλίο. Και θα μπορούσα να πω ότι δεν έκανε καμία παρέμβαση όσον αφορά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, αλλά όμως ήδη εγκαταστάθηκε αυτό το σύστημα. Ξέραν ότι δρούν και κάποιους παρατηρούν. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο παρατηρητής πάντα δρά, ακόμη και αν δεν πει κάτι. Ακόμη και αν δεν κάνει καμιά κίνηση σε ένα ιδεώδες, ας πούμε, της παρατήρησης του βρέφους, του παιδιού,
πηγαίνει ακριβώς την ώρα που πρέπει, σχεδόν θα έπρεπε να είναι ακίνητος, μύπτος, αγέλαστος, και να φύγει χωρίς να κάνει καμία παρέμβαση. Όμως, πολύ πριν από εμάς, τους αναλυτές που σκεφτήκαμε την παρατήρηση, αυτή την άμεση μη παρατήρηση, ήδη οι φαινομενολόγοι από την αρχή του 20ου είχαν πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός που παρατηρεί επηρεάζεται από το παρατηρούμενο και επηρεάζει το παρατηρούμενο. Η αλληλοεπίδραση εγκαθίσταται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει δράση, δεν υπάρχει παρατήρηση χωρίς δράση. Η παρατήρηση των παιδιών σίγουρα ξεκίνησε, νομίζω, από κάποια στιγμή που οι άνθρωποι λίγο οργανώθηκαν μέσα σε κάποιο ομάδα, σε κάποια μορφή οικογένειας. Όμως, για χιλιετίες σχεδόν κοιτούσαν το παιδί σαν ένα ανώριμο ενήλικα και προσπαθούσαν να το οργανώσουν έτσι που να μπορέσει να γίνει ενήλικα. Δεν θα κάνω εγώ τώρα την ιστορική ανατροπή. Σίγουρα, ο Jean-Jacques Rousseau όμως είναι αυτός ο οποίος κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στο να παρατηρήσουμε το παιδί ως παιδί, χωρίς να κάνει και αυτός αυτό το πρόταγμα του να το κάνουμε έναν ενήλικα συμμορφωμένο κατά τον Jean-Jacques Rousseau. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε στην ψυχανάλυση το ότι με τον Sigmund Freud, με αυτή τη μυθική στιγμή που είναι το Φορντά, παρουσιάζει την ανθρωπότητα μία παρατήρηση η οποία είναι όχι μόνο μία παρατήρηση πάνω στο παιδί και τι κάνει το παιδί, αλλά μία τομή θα έλεγα εγώ επιστημολογικά, διότι τοποθετεί το παιδί ως κάτι το οποίο είναι ένας τρόπος του σκέφτεστε και του είναι διαφορετικός από το ενήλικα. Εδώ έχουμε μία. Φυσικά ο Φρόιντ αυτό το έχει ξεκινήσει ίσως 20 χρόνια πριν, έτσι. Αλλά, ξέρετε, οι μυθικές στιγμές ορίζονται από τη στιγμή που εκδίδεται και καταγράφεται ένα γεγονός. Λοιπόν, αναγνωρίζει το παιδικό ως κάτι διαφορετικό από αυτό το ενήλικο, από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά, νομίζω, το πολύ σημαντικό είναι τοποθετεί το παιδί ως ενεργητικό υποκείμενο με ικανότητες σημαντικότατες δημιουργικές και για ποιο πράγμα, για αυτό νομίζω που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα σε όλη μας τη ζωή, για το πέθος. Γιατί για εκείνο το μικρό παιδί η απουσία της μητέρας είναι μια απουσία συνώνυμη του πέθους. Και τι μας λέει ο Φρόιντ με αυτή την παρατήρηση, ότι μπορούμε να διεργαστούμε την μεγάλη, την τεράστια απώλεια του άλλου, του σημαντικού άλλου και του εαυτού βεβαίως, κατ' επέκταση. Οπωσδήποτε τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα με την Melanie Klein και την Anna Freud και τη γνωστή τους συμπληρωματική, εγώ θα έλεγα, διαμάχη. Σήμερα πια που έχουν περάσει τα χρόνια θα πρέπει να τη δούμε έτσι, να διαβάσουμε έτσι αυτό, παρά πολεμικά όπως διαβάστηκε τότε. Νομίζω όμως είναι καθοριστική η Esther Beck. Η Esther Beck φέρνει την παρατήρηση έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα και όπως την έχετε πολύ ωραία παρουσιάσει στο βιβλίο. Για μένα που τώρα ας πούμε έχω διανύσει μια κάποια διαδρομή στην ψυχανάλυση και κάπως την ξέρω, προσπαθώ λοιπόν να δω και πώς αναπτύχθηκαν οι ιδέες μας στην ψυχανάλυση και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτό που λέω οι επιστημολογικές τομές. Πότε γίνεται κάτι που αν προστίθεται μια νέα στροφή, μην πω ένα νέο παράδειγμα, μια νέα στροφή στο παράδειγμα. Νομίζω ότι υπήρξαν πολύ σημαντικές στιγμές στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης, έτσι όπως οπωσδήποτε μετά από τον Φρόιντ το πρώτο πράγμα είναι αυτό η ψυχανική ψυχοθεραπεία των παιδιών, η δουλειά με τους ψυχοτικούς που σχεδόν ξεκινάει παράλληλα τότε, άσχετα αν τα κείμενα έρχονται πιο αργά. Αλλά νομίζω ότι όταν η Μπικ πηγαίνει στην παρατήρηση των κρεφών και των παιδιών,
η ψυχανάλυση χρειάζεται ένα νέο λάκτισμα. Χρειάζεται δηλαδή να δει αυτοί οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να γίνουν ψυχαναλυτές, γιατί δεν πάνε να κάνουν παρατήρηση οποιοδήποτε, πάνε αυτοί που είναι ήδη σε ανάλυση, που είναι σε ινστιτούτα, σε training συστήματα, σε εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα έλεγα, επηρεασμένοι και φοβάμαι δυστυχώς πολλές φορές μέσα σε εταιρείες, αλωτριωμένοι από έναν κυρίαρχο λόγο που υπάρχει από αυτόν που είναι της εταιρείας τους ή του αναλυτή τους. Νομίζω η BIC ψάχνει να βρει έναν τρόπο να ελευθερώσει το μυαλό και τη φαντασία των εκπαιδευμένων. Τους εκθέτει σε ένα πλαίσιο όπου ή θα βρεθούν εκεί και θα υποφέρουν, οπωσδήποτε, αυτό είναι σίγουρο, θα βρεθούν και θα υποφέρουν και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την οδύνη τους κόβοντας και ράβοντας αυτό που βλέπουν με έτοιμες ερμηνευτικές συνταγές ή θα αφαιθούν στη δημιουργικότητά τους. Τι θα πει στη δημιουργικότητά τους? Θα αναδυθεί από μέσα τους το δικό τους παιδικό, οι δικές τους αγωνίες, θα αρχίσουν να έχουν φαντασιώσεις, θα αρχίσουν να κάνουν καταστήματα, θα αρχίσουν να γίνονται δημιουργικοί. Αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παρατήρηση του βρέφου του παιδιού θα ήταν καλό να είναι απαραίτητο στοιχείο στην εκπαίδευση των ψυχαναλυτών, είτε παιδιών είτε ενήλικων. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ένας πολύ σημαντικός παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής ενηλίκων και παιδιών, ο Σέρζ Λεβοβισί, επιμένει να την βάλει στη Γαλλία, όπου βρίσκει πολύ μεγάλες αντιστάσεις, αλλά λόγω του κύρους του τουλάχιστον καταφέρνει και την περνάει μέσα από το Πανεπιστήμιο και εν μέρει μέσα από ένα Ινστιτούτο, όπου και εγώ είχα την τύχη να εκπαιδευτώ μαζί του σε διάφορα σεμινάρια. Έτσι λοιπόν, για να συμπληρώσω λίγο αυτό που είπε ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, υπάρχει οθόνες που μπορεί να μας κάνει να απομακρυνθούμε, αλλά υπάρχει και η αναζωογόνηση που μπορεί να μας κάνει να ξέρουμε να θέλουμε ξανά να βρεθούμε μαζί με το παιδί, γιατί η συνάντηση με το παιδί ανατροφοδοτεί το δικό μας παιδικό και το δικό μας, τη δικιά μας επιθυμία να παίξουμε, έτσι, όπως το λέει ο Γκρίνικον μόλι και αυτή τη διάσταση του παίζουν σαν παιχνίδι και παίζουν σαν θεατρικά. Και μια και θυμάμαι το Λεβοβισί, θυμάμαι μια στιγμή που εμείς τον βλέπαμε μέσω κάμερας, σε άμεση αναμετάδοση. Δηλαδή αυτός εξέταζε ένα παιδί, την οικογένειά του, ανάλογα πώς ήταν τη βραδιά, και στη συνέχεια ερχόταν, ξαναπαίζαμε το βίντεο και μας εξηγούσε τι έκανε. Είχε ένα πολύ χαμηλό τραπεζάκι βέβαια, είχε πάνω διάφορα παιχνίδια, καθόταν εκεί στα καρικλάκια και έπαιζε με τα παιδιά. Το ρωτάμε μια φορά, το ρωτάει ένας. Μέχρι πότε, λέει, θα δουλεύετε με παιδιά? Και απαντάει ο Λεβοβισί, που ήταν ήδη μεγάλος, έτσι, μέχρι τότε που θα μπορώ να λυγίζω τα γόνατά μου και να κάθομαι στο πάτωμα για να παίζω με τα παιδιά και θα μπορώ και να σηκωθώ, γιατί θα είναι κρανικό άνθρωπο. Να σηκωθώ. Λοιπόν, μας τη διακινούν εξαιρετικά τα παιδιά και αυτό νομίζω ότι ακόμη και αν κάποιες στιγμές αφήνουν τα παιδιά, αναζητούν πάντα το παιδικό, είτε μέσα από καλά προσδοκούντα τους ασθενείς, αλλά και μέσα από εκποπτείες, μέσα από διδασκαλίες. Έχουμε ανάγκη να το βλέπουμε και να δουλεύουμε. Είναι αυτό που μας κρατά περισσότερο από όλους τους ψυχαναλυτές, είναι η συνεχής επίσκεψη και ανατροφοδότηση του παιδικού μας. Και θα έλεγα επίσης, γιατί ξέρετε και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει μόνο το παιδικό και το ανήλικο, υπάρχει και το εφηβικό, σαν θέσεις, όπως λέει Κλάιν, το κατασύζωθε. Πιστεύω ότι είναι οργανωμένο και αυτό σαν θέσεις, στις οποίες μετακινούμαστε παιδικό, εφηβικό, ενήλικο, και το εφηβικό,
γιατί το εφηβικό είναι αυτό το οποίο θα μας κινητοποιεί να επερωτούμε την θεωρία του Παγιωμένου, και αυτό δεν είναι των εφήβων. Θέτουν σε κρίση όλες τις αξίες που υπάρχουν, τις κοντράρουν, τις πολεμούν, μέχρι μπαίνοντας στον ενήλικο κάπως να συνεργαστούν. Έτσι λοιπόν, ως αναλυτές χρειαζόμαστε σταθερή ενεργοποίηση και των τριών αυτών θέσεων που έχουμε μέσα μας. Στο βιβλίο αυτό κάνετε μια πολύ σοβαρή αναφορά στο Green για το πλαίσιο. Είναι κρίμα που δεν ζει ο Green και που δεν μπορεί να πάρει το βιβλίο στα χέρια του, γιατί ο Green ήταν αυτός που πολέμησε πάρα πολύ στη Γαλλία την παρατήρηση. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα βρες και κάτι που θα του άρεσε. Λίγο το ξέρω, επέτρεψε μου λοιπόν να έχω αυτή την γνώμη. Θα του άρεσε, γιατί γίνεται μια πολύ δημιουργική χρήση και των ενιών του πλαισίου, αλλά και του τρόπου με τον οποίο εσείς, που με πολύ τάκτ, με πολύ λεπτότητα, χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο της παρατήρησης. Πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο έχει σε χωριστά κεφάλαια πολύ ωραία παραδείγματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το παιδί, για το βρέφος, για την οικογένεια, για τους δασκάλους, για το διαλογείο. Δηλαδή, και φυσικά εκεί πέρα η τεχνική κάπως αλλάζει, θα το δείτε μέσα από τις διαδικασίες του βιβλίου. Παίρνει λοιπόν ένα κεντρικό πυρήνα του σκέπτεστε, του θεραπεύει και μας δείχνει πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλα πλαίσια. Εγώ αυτό το βρίσκω πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ψυχανάλυση είναι η εντός των τυχών, δηλαδή το κλασικό setting, έτσι, divine polythrome, και όλο το συμβόλαιο που κάνουμε, βέβαια, και η θεωρία δεν είναι μόνο δύο έπιπλα και ένα ρολόι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε την ψυχανάλυση εκτός των τυχών. Η ψυχανάλυση, κατά τη δικιά μου γνώμη και την ιστορία της ψυχανάλυσης, μπόρεσε και αναπτύχθηκε όταν υπήρξε ο ψυχαναλυτής χωρίς το διβάνι, όπως έκανε, ας πούμε, είναι και ο μόνος τίτλος στην βιβλία του Ρακάμια που δούλεψε με τους ψυχολογικούς, όταν πήγε στις ομάδες και άρχισαν οι ομάδες να δουλεύουν σε ένα άλλο σέντρο. Οπότε αυτό επιτρέπει στο να δούμε τι από τη θεωρία είναι δυνατό και κρατάει και τι, ας πούμε, πρέπει να τροποποιηθεί και σε όλα τα άλλα. Θεωρώ δηλαδή ότι αν, ας πούμε, η ψυχανάλυση έχει μια κάθετη ανάπτυξη με τις έννοιες που έρχονται, έτσι, φροντικές, γραμμικές και τι ακολουθεί, το ποιοτική, ό,τι ακολουθεί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η οριζόντια ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα κόνσεπτ, πώς αυτό το κόνσεπτ το παίρνουν διάφοροι συνάδελφοι και το δοκιμάζουν και σε άλλες κλινικές παθολογίες. Έτσι, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, η ψυχοσωματική αναπτύσσει μια θεωρία για την ψυχοσωματική και βλέπουμε στη συνέχεια ότι αυτή η θεωρία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή για να εξηγήσει και τους ψυχοπαθητικούς ή να εξηγήσει τους ανθρώπους που έχουν εξαρτητική τάση. Έτσι, η θεωρία της Σολανή για το εικονόγραμμα, ενώ ουσιαστικά προκύπτει η δουλειά της με τη σχιζοφρένεια με τους ψυχοτικούς, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να καταλάβουν τα παιδιά ξανά με μια άλλη ανάγνωση και τον εταιρικό αυτισμό κλπ. Άρα εσείς είστε σε αυτό το πρόταγμα της οριζόντιας ανάπτυξης ενιών, το βρίσκω πολύ σημαντικό γιατί έτσι μεγαλώνει το οικοδόμημα. Αυτό το οποίο είναι νομίζω πολύ καθαρό στο βιβλίο και οπωσδήποτε ας πούμε και οι δύο συνάδελφοι που μίλησαν προηγουμένως το έθιξαν, οπότε θα το πω πολύ σύντομα, είναι ότι δουλεύεται για την ανάπτυξη ενός λόγου ο οποίος είναι διτός. Από τη μια μεριά είναι ερμηνευτικός, από την άλλη μεριά είναι κατασκευαστικός. Διότι όσο είμαστε σε πιο πρώιμα στάδια,
ή όσο είμαστε σε οικογένειες οι οποίες έχουν μεγάλα ελλείμματα στη δομή των προσωπικότητων των γονέων, έτσι, και της μεταξύ τους φυσικά αλληλεπίδρασης του συστήματος, εγώ χρησιμοποιώ την έννοια οικογενειακό σύστημα, έτσι, τότε μοιραία θα υπάρξει ανάγκη από τους θεραπευτές να κάνουν κατασκευές γύρω από τα αποτέλεσματα. Και με έναν κάποιο τρόπο που ωραία το δείχνετε, είτε παίζοντας, είτε καμιά φορά κοιτάζοντας μόνο, καμιά φορά και ρητά διατυπώνοντας, μπορεί να μπουν οι άνθρωποι σε μια διαδικασία του να σκέφτονται την ερμηνεία, την κατασκευή. Όταν λέω ότι το βιβλίο έχει τάκτ, είναι αυτό, ότι εσείς δεν δίνετε ολοκληρωμένες ερμηνείες, δεν είναι ολοκληρωμένες κατασκευές. Και αυτή είναι η πραγματικά, ας πούμε, ψυχανική δουλειά. Δίνω κάτι που σηματοδοτεί ένα πιθανό άνοιγμα σκέψης και ερμηνείας. Επίσης, αυτό το οποίο φαίνεται από το βιβλίο είναι ότι κάθε δουλειά που γίνεται είναι υποχρεωτικά μια συλλογική δουλειά. Μια δουλειά δηλαδή που θίγει όχι μόνο ένα άτομο πάσχουν στην οικογένεια, έτσι, αλλά το σύνολο της οικογένειας, και φυσικά που θίγει και από την άλλη μεριά όχι τον ίδιο μόνο τον θεραπευτή, αλλά θα έλεγα, ας πούμε, τουλάχιστον και την ομάδα των θεραπευτών στην οποία ανήκει, αφού υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή πάνω στην εμπειρία η οποία συμβαίνει. Αυτό, ας το έχουμε στο νου μας, ακόμη και όταν γίνονται θεραπείες ψυχαναλυτικές ή ψυχοθεραπευτικές, οι οποίες μοιάζουν να γίνονται στη διάδα, ένας θεραπευτής, ένας θεραπευόμενος, πάντοτε είναι θεραπείες συλλογικές. Είναι θεραπείες όλου αυτού του κόσμου που αυτός κουβαλάει μέσα του, είτε σαν εγγραμμένα μορφοείδωλα, είτε και σαν σχέσεις στην πραγματικότητα που έχει και βγαίνει έξω και τις διαχειρίζεται. Και γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι έχει μια μεγάλη σημασία όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε ομάδες, παραδείγματος μια οικογένεια που πάσχει, έτσι, μια ομάδα δασκάλων που πάσχει, γιατί μπορεί να είναι μια ομάδα εργαζομένων που πάσχει. Θα πρέπει να αναζητήσουμε, αφού κάνουμε μια αρκετά εκτεταμένη κατά τη γνώμη, και εδώ έχει και αυτό το νόημα, έχει και η δικιά σας δουλειά, εκτεταμένη δουλειά διαγνωστική γύρω από το τι συμβαίνει και ποιες είναι ίσως οι άμεσες προτεραιότητες για μια διευθέτηση, να εντοπίσουμε μέσα σε αυτή την ομάδα, ας πούμε οικογένεια, να κάνουμε το απλό, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ικανός να φέρει τον λόγο της οδύνης αυτής της οικογένειας και διατεθειμένος να δουλέψει τον εαυτό του για να τροποποιηθεί αυτός, τροποποιώντας και τους άλλους. Έτσι λοιπόν, δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, το πάσχον παιδί που πρέπει να μπει σε θεραπεία, αλλά πρέπει να μπει σε θεραπεία αυτός ο οποίος είναι ικανός να σκεφτεί, να φαντασιωθεί, να αντέξει ίσως την οδύνη αυτού του παιδιού, και μέσω αυτού θα έχουμε και την έμεση θεραπεία του παιδιού. Αυτό νομίζω τα δίδετε πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να πω ένα μόνο πράγμα ακόμα, ότι μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση που έχετε μέσα, ότι το παιδί για τους γονείς, αν και για τους δασκάλους του, έτσι, και για το θεραπευτή που θα γενικεύσουμε, είναι ο φαντασιωσικός εσωτερικός ένικος. Αυτή η έκφραση μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι της Μαρίας της Ρώμης. Και είναι αυτός ο εσωτερικός ένικος, που είναι το παιδί μας, που μπορεί να το έχω μέσα μου από τότε που είμαι ήδη παιδί και πέρσι, το μπαμπά και τη μαμά. Είναι διαφορετικό από το πραγματικό παιδί. Κατά κάποιον τρόπο την έννοια αυτή την έχουν επίσης αναπτύξει η Γκάουνσβικ και ο Μισελ Φραν,
μιλώντας για το παιδί της μέρας και το παιδί της νύχτας. Και λένε τη μέρα, επειδή κατακριζόμαστε και τόσο από το επιβλητικό και την πλήση της ανάγκης κτλ., έχουμε το παιδί της μέρας και αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του. Το βράδυ μέσα στο όνειρο και στην παλινδρόμηση αναδύεται το παιδί της νύχτας, που είναι το παιδί των φαντασιώσεών μας, των ερώτων μας, των επιθυμιών μας, των ελλημάτων μας, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το. Μ' αρέσει λοιπόν πάρα πολύ αυτή η έκφραση για τον εσωτερικό ένικο και αν μπορούμε να την επεκτείνουμε, θα έλεγα ότι και εμείς όλοι μας έχουμε έναν ακόμη εσωτερικό βασικό ένικο, που είναι αυτός μας και με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε και θα είναι πολύ ωραία να το σκεφτόμαστε ως ένικο για να το φερόμαστε με την αξιοπρέπεια και το τάκτο καλύτερα από ό,τι φερόμαστε στον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι, ε? Σε το γείτο, αν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Ακριβώς. Φυσικά, για να μπορέσουμε να σταθούμε, χρειαζόμαστε και σταθερά έναν εσωτερικό συνομιλητή. Και τουλάχιστον όσοι έχουμε περάσει από την ψυχανάλυση, έχουμε δομήσει μέσα μας ένα εσωτερικό συνομιλητή που είναι ο ψυχαναλυτής μας. Σίγουρα όχι όπως υπήρξε, ακριβώς αυτό θα έλεγα, αλλά και με ό,τι άλλες προβολές που έχουμε κάνει από τα ημάγκο μας, από τους επόμενους αναλυτές μας, από τους προγενέστερους και όπως λέει η Όλγα, φτάνοντας αρχιετυπικά στον Φρόιντ. Θα κλείσω θέλοντας να ευχαριστήσω τον Αρμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τόσο συστηματικά εκδίδεται ψυχαναλυτικά βιβλία. Δίνεται μια μεγάλη στήριξη στην ψυχαναλυτική σκέψη. Την έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή, αυτή τη δυνατότητα. Εγώ, όπως ξέρετε, διευθύνω τη σειρά της ψυχανάλυσης στον Ίκαρο και έχω διευθύνει και άλλες σειρές σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Ξέρω λοιπόν από τα μέσα πόσο δύσκολο είναι για τους εκδότες αυτό το εγχείρημα, πόσο μη επικερδές, για να μην πω το ανάπτω την πραγματική λέξη, είναι αυτό το εγχείρημα για τους εκδότες, αλλά για μας είναι πάρα πολύ απαραίτητο και νομίζω και για τον πολιτισμό εν γέννη, αν θεωρήσουμε ότι η ψυχανάλυση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες του πολιτισμού. Και έτσι λοιπόν, αν μπορώ να πω κι εγώ, σαν κάποιος εκπρόσωπος της ψυχανάλυσης κοινότητας, ότι ευχαριστώ τον Αρμό και μέσω αυτού και όλους τους εκδοτικούς οίκους που στηρίζουν την ψυχανάλυτικη σκέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αλεξανδρίδη. Κρατάω έτσι δύο σημεία για να κάνουμε και τη σύνδεση, να μιλήσουμε και οι τρεις συγγραφείς αυτού του βιβλίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το πώς η ψυχανάλυση φεύγει από τα στενά όρια ενός ιδιωτικού γραφείου και δοκιμάζεται σε ανοιχτά πλαίσια, διότι χρειάζεται αυτή η κατανόηση και στα σχολεία και στη σχέση των νεών και των νεαρτηρών και στη σχέση της οικογένειας. Και γενικά νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερα, όχι το που συνηθίζεται να λέγεται ψυχανάλυση, γιατί όλοι μιλούν για μια ψυχανάλυση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ψυχανάλυση, αλλά τέλος πάντων όσοι έχουν την ικανότητα αυτής της εκβαθέων γνώσης, αλλάζουν λίγο και τον τρόπο που δουλεύουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τους δίνουν δηλαδή κάποια εργαλεία αυτοπαρατήρησης που είναι σημαντικά και για τον ρόλο τους και για τη ζωή τους. Το άλλο που θέτω έτσι με ερωτηματικό, μιλήσατε πολύ για το κομμάτι του παιχνιδιού. Το ότι ο θεραπευτής που ασχολείται με παιδιά, όπως ο Winnicott, όπως ο Μπουρισί, ξαπλώνει κάτω, κάθεται κάτω, παίζει, ξαναγίνεται παιδί.
Θέλω να θέσω εδώ το ζήτημα του φίλου. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί που αναφέρατε είναι δύο άντρες. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι στη φαντασίωση του κοριτσιού και της γυναίκας θεραπεύτριας από τον άντρα και το αγόρι. Δηλαδή εδώ ίσως είναι ένα ζήτημα να σκεφτούμε το πώς παίζαμε ή το πώς παίζουν οι γυναίκες, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ταξιδεύει λίγο στην περιοχή του φθόνου. Ίσως το παιχνίδι με την έννοια αυτής της απόλαυσης που ξαναβρίσκετε εσείς οι άντρες, εμείς και κάποιο τρόπο το κάνουμε αμέσως φροντίδα. Δηλαδή μπαίνει αμέσως σε μια λειτουργία που φέρνει και μια ευθύνη και ένα άγχος. Το θέτω ανοιχτά σαν σκέψη πώς, ας πούμε, το παιχνίδι αλλάζει στα φύλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αρμό και θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι σύμπραξη τριών γυναικών, βάζω και το φίλο, και επίσης είναι σπάνιο το γεγονός ότι επίσης οι διαφορετικές γενναίες και διαφορετικές εμπειρίες συμπράττουν σε ένα βιβλίο, και αυτό σπάνιο στην Ελλάδα, όπου όλοι αφήνουν χώρο σε όλους να φανεί η εμπειρία τους και η ευαισθησία τους. Ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση. Εγώ έθεσα και ένα ερώτημα. Εγώ, πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ, θέλω να ακούσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα εδώ και μας θύμισαν και σίγουρα θα έχουν να πούν κάτι, να ρωτήσουν κάτι, να συμμετέχουν. Γιατί αν μιλάμε μόνο εμείς, αλλοί μόνο μας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για το βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω, αφελώς ίσως, για την πατρική κατάθλιψη, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ η έννοια της μητρικής κατάθλιψης, κάτι που ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να ενοχοποιεί πάρα πολύ τις μητέρες. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή τι γίνεται με το υποστηρικτικό περιβάλλον και για τον πατέρα, ποιος είναι ο ρόλος του. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το να επιμένουμε σε αυτή την πρώην παρέμβαση να συμμετέχει ο πατέρας, γιατί οι παλιές μορφές της πρώην παρέμβασης ήταν μητέρα-παιδί, μητέρα-βρέφος, μητέρα-νήπιο και όχι και ο πατέρας. Πραγματικά όταν κανείς καλεί τον πατέρα και το εννοεί ότι τον καλεί, ο πατέρας συμμετέχει. Όμως, νομίζω ότι η Μάλια έβαλε επίσης ένα δεύτερο θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό, γι' αυτό και η παρουσία του είναι εκ των ουκάνευ σε αυτή την παρέμβαση. Παρόλο που θα δείτε και σε ένα από τα παραδείγματα, δεν είναι παρόν ο πατέρας, αλλά δουλεύει από μακριά και ο ίδιος. Όμως, το πόσο η ανάγκη της πατρικής λειτουργίας στην υποστήριξη του ζεύγους μητέρα βρέφος, μητέρα νήπιο, είναι εκ των νου κάνευ. Είναι αυτό που κάνει την πατρική λειτουργία τόσο σημαντική. Γι' αυτό και ο πατέρας είναι εντελώς απαραίτητος. Η δε κατάθλιψή του συνήθως δεν εκφράζεται με αντίστοιχους τρόπους με αυτές της μητέρας. Πολλές φορές παίρνει απόσταση. Πολλές φορές γυρνάει σε άλλους χώρους να δώσει δραστηριότητα ή να ξεφύγει από αυτό που δεν αντέχει. Ενώ η μητέρα είναι υποχρεωμένη να είναι εκεί πάνω, πλάι στο μωρό της, ίσως με περισσότερες ενοχές για την συναισθηματική απουσία της, να είναι φυσικά παρούσα και συναισθηματικά απούσα. Αλλά και ο πατέρας έχει αντίστοιχες λειτουργίες, όχι μόνο από την εμπειρία μας και τα διαβάσματά μας, αλλά και από αυτό που πολλοί συγγραφείς έχουν αναδείξει, απλώς δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό. Είναι όμως ένα θέμα σημαντικό. Εκφράζεται έλεγχος.
οπωσδήποτε το λέει και το βιβλίο από την αρχή, ότι μιλάνε για τη μητρική λειτουργία και την πατρική λειτουργία. Άρα λοιπόν ελλείμματα που μπορεί να στο βιβλίο για να κυλάει πιο καλά το κείμενο του, το λένε πατέρα ή μητέρα, μπορεί να είναι ανεπάρκειες μητρικής λειτουργίας ή πατρικής λειτουργίας, κατά συνέπεια μπορεί να είναι στο ίδιο κάτω, έτσι. Αφού ο κάθε γονέας και μέσα του, αλλά πια και στα σύγχρονα ζευγάρια, έχει να παίξει ένα διπλό ρόλο μητρικής και πατρικής λειτουργίας. Θα ήθελα να πω κάτι για να το ανοίξουμε το θέμα ακόμα περισσότερο, γιατί το ένα βιβλίο έφερε ένα άλλο βιβλίο. Το θέμα της κατάθλιψης πάρα πολλές φορές που έχω συναντήσει εγώ μέσα στα ζευγάρια που έχουν ένα μικρό παιδί και τα οποία όταν τα βλέπουμε έχουν αρχίσει να έχουν ερηματικές και μητρικές και πατρικές λειτουργίες. Είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ανεπάρκεια μέσα την αναζωοπήρωση όλων των ελλημάτων που σε σχέση με τη μητρική και την πατρική λειτουργία. Είναι δυστυχώς διότι πολλά ζευγάρια μέσα στην εγκυμοσύνη και κυρίως στην περιγεννητική περίοδο χάνουν τον ερωτικό δεσμό μεταξύ τους. Η πρώτη εκκίνηση είναι από μια γυναίκα που έχει γίνει μητέρα και που δεν αισθάνεται να επενδύεται πλέον ερωτικά από τον σύντροφό της. Και κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που παρατήρησε ο Γουίνικοτ, ότι έχει την ερωτική αυτή στροφή προς το παιδί, μπορεί να είναι και εν μέρει και μία αναπλήρωση. Διότι είναι πλήρης ερωτισμού και δεν βρίσκει την ανταπόκριση που θέλει από το αντικείμενο και από την άλλη μεριά έχει ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να το ψευδεσιακά να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε κατά τη γνώμη πάρα πολύ. Δηλαδή γίνεται μία κατάρρευση του ερωτικού ναρκισισμού της γυναίκας ή και του άντρα που επίσης λέει «Με έχεις παρατήσει, δεν βράχω εγώ». Τις πιο πολλές φορές μας το λέει στο πρώτο ραντεβού από τη στιγμή που γίνεται το παιδί έπαψε να ενδιαφέρεται για μένα. Καταραίει το ζεύγος ερωτικά και νομίζω ότι σαν συνέπεια είναι η επιθετικότητα που ξεκινάει μεταξύ τους που μπορεί είτε να εγκαταστήσει την επιθετικότητα είτε να δώσει με τη στροφή που ξέρουμε, κατάθλιψη. Αν και είπαμε να μιλήσει ο κόσμος, έχω πάρα πολύ σύντομα θέλω να πω, γιατί αυτό είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης ημερίδας. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσο είπε ο κ. Αλεξανδρίδης. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα ξεκινά λίγο πιο πίσω στα ζευγάρια. Είναι ότι σήμερα, και γι' αυτό λόγω αποτελεί αντικείμενο μιας ημερίδας, τα παιδιά δεν γεννιούνται ως αντικείμενα επιθυμίας, είναι αντικείμενα ανάγκης. Είναι η ανάγκη να έχουμε ένα παιδί, διότι η διαδικασία της επιθυμίας και η νομιμική λειτουργία, όπως προσπάθησα λίγο να δείξω, έχει έτσι και αλλιώς πάρα πολύ συχνά σήμερα πλέον βλέπουμε ότι έχει χάσει την ποιότητά της. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ συχνά σήμερα τα παιδιά έρχονται στα ζευγάρια ως ένα αντικείμενο ανάγκης. Και όταν υπάρχουν ανάγκες και όχι επιθυμία, η ανάγκη όπως ξέρουμε ποτέ δεν ικανοποιείται. Γιατί η ανάγκη φέρνει μια άλλη ανάγκη και υπάρχει πάντοτε μια ανάγκη η οποία αυτό μας το έδειξε ο Φρόιντ, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Όταν δεν μπορεί να υπάρχει μια ψευδεστατική ικανοποίηση της επιθυμίας, τότε η ανάγκη για να οι άλλες ανάγκες και οι ανάγκες στην ικανοποίηση φτιάχνουν κατάθλιψη. Επομένως, νομίζω ότι γι' αυτό εγώ δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και υπερβολικά μιλάω ότι φαίνομαι λίγο γραφική, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δουλέψουν τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Οι οποίοι με το που εμφανίζεται ένα ζευγάρι 45 και 50 ετών ή με ένα πολύ τραυματικό παρελθόν και θέλουν ένα παιδί, τους δίνουν ένα παιδί. Έτσι. Αυτό λοιπόν νομίζω, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στο Παρίσι, όπου τουλάχιστον στις ομάδες στις οποίες δούλεψα, ο Εμίλ Πακιερνίκ, που ήταν από τους πρώτους που έκαναν παιδιά και που βοηθούμε να παραγωγή, κάναν 2 χρόνια βλέπαν τη Μονίκ Μιντεοφσκή, που ήταν η πιο γνωστή ψυχαναλήτρια που έχει ανοίξει από αυτό το κομμάτι της ψυχοδυναμικής κατανόησης εγκυμοσύνης και μετά τα 2 χρόνια, ενδεχομένως, αφού είχαν δουλέψει με την Μιντεοφσκή, μπαίναν σε πρόγραμμα που βοηθήματος να παραγωγήσουν. Αλλά το εμπόριο τα πιάνει σε όλα.
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια από όλους για όλες τις συγγραφείς. Ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη είναι αν η παρέμβασή σας στην νεανική, στην ηλικία έχει αποτέλεσμα και τι ποσοστό. Και το δεύτερο, εννοείται ότι μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη οικογένεια που ξέρουμε παλιά. Τώρα με τα ομοφιλικά ζευγάρια, ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ γρήγορα να πω για το πρώτο ερώτημα ότι αυτό ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει αυτή η παρέμβαση πολλά χρόνια στην παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παιδών η Αγία Σοφία. Είχαμε την τύχη να έχουμε επιχορήγηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 3 χρόνια και ευτυχώς μας υποχρέωσαν να κάνουμε και ένα ερευνητικό πρόγραμμα παράλληλα για να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα. Σαφώς υπήρχε μεγάλη αποτελεσματικότητα, όμως το σημαντικό δεν είναι αν ήταν αποτελεσματική η παρέμβαση, το σημαντικό βρίσκεται στο πόσο παραπέρα περνάει αυτή η παρέμβαση, πόσο υπάρχει διάχυση. Κοιτάξτε, το θέμα με τις οι σύγχρονες τεχνικές σύλληψεις έχουν δώσει τη δυνατότητα σε διάφορες μορφές οικογένειες σήμερα να αποκτήσουν παιδί. Πρώτον, να σκεφτούμε ότι και οι πτεροφιλικές οικογένειες παρουσιάζουν παιδιά με πολλά προβλήματα, έτσι, ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Άρα μην σκεφτόμαστε ότι η πτεροφιλική οικογένεια σημαίνει μια εγγύηση. Θα βρίσκαμε πολύ περισσότερες εγγύησεις, αυτά που μόλις προηγουμένως είπε η Μερόπη Μιχαλέη, σχετικά με την επιθυμία αν υπάρχει. Και επίσης αν υπάρχει ένα φαντασιωσικό και ένα ιδεακό επίσης υπόστρωμα για να υποδεχθεί αυτό το παιδί. Και θα έλεγα και για να είμαστε και πιο ρεαλιστές και ένα κοινωνικο-οικονομικό επίσης. Έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι ότι στις δυτικές χώρες υπάρχουν όλο και πιο πολλές μονοφιλικές οικογένειες ή και γυναίκες ομοφιλόφιλοι που μόνες τους έχουν αναπτύξει ένα παιδί. Γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή. Στο τελευταίο συνέδριο που είχε η ΕΠΣΕ, η κυρία Ναζίρη, που είναι και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Βέλγιο και που μελετά αυτά τα θέματα, έδειξε από τη δουλειά που κάνουν οι οικογένειες, οι οποίες δέχτηκαν να μπουν σε ένα πρωτόκολλο ερευνητικό, ότι τα παιδιά αυτών των οικογενειών δεν έχουν ιδιαίτερη απόκληση όσον αφορά την παθολογία, είτε την ποιότητα της παθολογίας, είτε τα ποσοστά σε σχέση με τα παιδιά που προκύπτουν από τις ετερόφιλες οικογένειες. Έχουμε λοιπόν ήδη ένα ερευνητικό δεδομένο από ένα σοβαρό ερευνητή και από ένα σοβαρό βελγικό πανεπιστήμιο. Ξέρω επίσης ότι στη Γαλλία, εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γκόλς, που είναι ο καθηγητής της παιδοψυχιατρικής και ψυχαναλυτής, έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, στο οποίο καταφεύγουν ή προσφεύγουν ή συνεργάζονται, πάντα όποιο ρήμα θέλετε, οικογένειες που αποτελούνται από ένα φύλο και δέχονται τα παιδιά τους εκεί να είναι είτε σε παρακολούθηση, σε follow-up, είτε και σε θεραπείες εφόσον χρειάζονται. Αν και αυτά δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί ευρέως, τα γνωρίζουμε όμως κάποιοι που είμαστε πιο κοντά και μας ενδιαφέρει το θέμα τα μέχρι τώρα σου αποτελέσματα και πάλι δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη απόκληση. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Αυτό που συμβαίνει όμως με αυτά τα ερευνητικά προγράμματα και ίσως και με όλα τα προγράμματα αυτού του είδους τα οποία ψάχνουν ας πούμε, ένα καινούριο αντικείμενο μελέτης, επιστημονικής μελέτης, είναι ότι συνήθως μελετάμε έναν πληθυσμό ο οποίος εθελοντικά προσέρχεται. Άρα δηλαδή,
τα καλά αποτελέσματα τα οποία έχουμε από αυτές τις οικογένειες είναι από ανθρώπους συνειδητοποιημένους που ξεκινούμε να κάνουμε ίσως κάτι διαφορετικό, κάτι δύσκολο, εφόσον μας δίνεται μια δυνατότητα, ας πάμε για να υποστηριχτούμε. Φυσικά αυτό συμβαίνει και με, δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, αλλά μήπως και το δείγμα το οποίο έχουμε, ας πούμε, από τα ετερόφυλα ζευγάρια είναι επίσης αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που απευθύνονται? Και από τα ετερόφυλα ζευγάρια, από τις ετερόφυλες οικογένειες, έχουμε δύο δείγματα. Το ένα είναι οι κινητοποιημένοι, που είτε απευθύνονται, ας πούμε, θα έλεγα, τις πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, είτε τις πανεπιστημιακές, είτε τις ιδιωτικές. Και μετά έχουμε και ένα άλλο δείγμα από τους πιο δυστυχείς, τους ανθρώπους που βρίσκονται στις πιο χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές βαθμίδες, από τις οικογένειες οι οποίες είναι σε μεγάλη επικίνδυνοτητα ή ήδη σε πολλαπλή επικίνδυνοτητα, και τις πιάνουν κάπου οι κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν από εκεί μια μελέτη. Άρα, βάζοντας όλα αυτά, θεωρώ ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μέχρι τώρα έρευνες που έχουμε πάνω στις μονοφυλικές οικογένειες μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει απόκληση. Ήθελα να πω κάτι για το και για την αποτελεσματικότητα και για το δεύτερο που ρωτήσατε. Εγώ κλείνω ένα μαστάκι. Το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, ένα πράγμα που μετρήσει και έχουμε ήδη δημοσιεύσει, είναι ότι αυτό που σίγουρα μέσα σε πέντε συναντήσεις, γιατί είναι μια βραχία παρέμβαση, έτσι, αυτό είναι σημαντικό, είναι μια πολύ βραχία παρέμβαση, και έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο, οπότε τουλάχιστον εκεί πέρα ήταν διαφορετικό από ό,τι ήταν στο ιδιωτικά μας γραφεία. Στα ιδιωτικά μας γραφεία προφανώς έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια οικονομική δυνατότητα. Στο δημόσιο νοσοκομείο ήταν δωρεάν η παρέμβαση και ήταν άνθρωποι με πρόσβαση πολύ πιο εύκολο και είδαμε και σπάνια, εμείς δουλεύουμε και πολύ συχνά, πολλούς άνεργους γονείς, γονείς με πολλά κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Λοιπόν, αυτό που βρέθηκε σίγουρο ότι μειώθηκε με τις πέντε συναντήσεις αμέσως μετά που έγινε η έρευνα που δώσαμε ξανά τα μεθοδολόγια μετά στο τέλος των συναντήσεων, είναι ότι αυτό που μειώθηκε στατιστικά σημαντικά ήταν το άγχος των γονέων. Το άγχος των γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικό προβλητικός παράγοντας για πάρα πολλών ειδών παθολογίες. Και αυτό το λέω με στατιστική συμμετρήσεων και ειδικά επειδή το κάναμε σε μια περίοδο που ήταν μέσα στην κρίση. Οι γονείς προχώρησαν, είχαν μάλιστα οι άντρες, οι πατεράδες, είχαν στην αρχή της παρέμβασης, με το ερωτολόγιο που δώσαμε, ήταν το άγχος τους σε κλινικά σημαντικό βαθμό. Δηλαδή ήταν γονείς που αν το δίναμε αλλιώς, θα λέγαμε ότι αυτοί οι γονείς έχουν ανάγκη μια παρέμβαση για το άγχος το δικό τους. Μετά το πέρα των συναντήσεων είχε μειωθεί το άγχος και των δύο γονέων και το πατερά, οι μητέρες δεν είχαν ποτέ κλινικά σημαντικό άγχος. Αλλά οι πατεράδες που είχαν κλινικά σημαντικό άγχος, το έπεσε ξεκάθαρο από το κλινικά σημαντικά σημεία. Και αυτό είναι σημαντικό, είπαμε, γιατί το άγχος σε πάρα πολλά πράγματα φαίνεται ότι δημιουργεί μεγαλύτερα θέματα. Επίσης είναι σημαντικό γιατί αυτή η παρέμβαση, να πούμε, δεν απευθύνεται σε πολύ σοβαρές παθολογίες. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για μια πρώην βραχία παρέμβαση και ότι αυτό θα έχει λύσει το θέμα σε παιδιά, ας πούμε, στο φάγμα του αυτισμού. Αλλά μιλάμε για προβλήματα που είναι αναπτυξιακά προβλήματα, όπως η θετικότητα, όπως η δυσκολία της σχέσης κλπ. Κλπ. Μικρά θέματα που όμως, εάν επιμείνουν, μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στο μέλλον με όλες τις συνέπειες, στην οικογένεια, στην οικονομία, κλπ. Και τέλος, σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια, αυτό που συμβαίνει, οι έρευνες δείχνουν, είναι σοκαριστικό ίσως για μερικούς, όχι μόνο ότι έχουν ίσα-άξια στα πράγματα που μετράμε, στα μετρήσιμα πράγματα, αυτό είναι σημαντικό. Στα μετρήσιμα πράγματα της κλίμακης προσαρμογής, τα παιδιά που εμβολιούνται από οικογένειες με ομόφυλους γονείς έχουν ίσα αποτελέσματα, μάλλον και καλύτερα. Τα πάνε καλύτερα τα παιδιά. Αλλά πάλι είναι θέμα στατιστικής, με ποια έννοια ότι ως τώρα τα παιδιά των ομόφυλων γονέων είναι παιδιά που έρχονται από γονείς με υψηλό επίπεδο κοινωνικό-οικονομικό, με γονείς που έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, είναι το επίπεδο το κοινωνικο-οικονομικό των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο και όχι, από ό,τι φαίνεται, το θέμα του οφείλου. Οπότε αυτά είναι πράγματα σημαντικά και αν κανείς πρέπει μόρφωση, εκπαίδευση και χρήματα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι πράγματα άλλα, είναι η επένδυση, γίνεται με όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, όλα αυτά πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Και πρέπει κανείς να το σκεφτόμαστε και έτσι τι σημαίνει αυτό που έλεγε η κυρία Μιχαλέλη, πώς μπορούμε να φροντίσουμε
τα μικρά παιδιά, τα βρέφη της Αιγίου, γιατί το προσεκτικό περιβάλλον, όλο αυτό είναι που τελικά βοηθάει τη μείωση παθολογίας. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές τις δομές. Τελικά στη δουλειά μας, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε μια περίπτωση. Είτε έχουμε πολλές όπως το βιβλίο, είτε έχουμε μια. Αυτή η περίπτωση μας λέει πάρα πολλά και για άλλες περιπτώσεις. Δεν μας ενδιαφέρει η στατιστική και τόσα τις εκατό, γιατί τα πιστεύουμε οι περισσότεροι. Αυτά είναι πιο πολύ για να οι καθηγητές να γίνονται από επίκουρ, να γίνονται αναπληρωτές και να προχωράνε στην καριέρα του. Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να μπορέσουμε να έχουμε μία εις βάθος μελέτη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχει σημασία. Βέβαια είναι διαφορετική η μητέρα από τον πατέρα. Αλλά και ο πατέρας μπορεί να γίνει μητέρα λίγο για ένα διάστημα. Και να κάθεται με τον μωρό του, αλλά ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Τώρα, αν πάθει κατάσταση ο πατέρας, εντάξει, είναι τραγικό, γιατί υπάρχει μια ανεργία. Είδαμε αυτές τις περιπτώσεις που έχει εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ. Αλλά η μητέρα έχει και ένα πατέρα στο νου της και μπορεί να κρατηθεί από εκεί πέρα. Και είδαμε διάφορες μητέρες που η μία κρατάει τα ψώνια, άλλη κρατάει το καρότσι, άλλη να ισορροπούνε και μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Άμα πάθει κατάσταση στη μητέρα, είναι πιο δύσκολο τα πράγματα. Τον πατέρα μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να βρει την μητέρα της, που να έχει μια πατρική λειτουργία μαζί της. Μπορεί να βρει κάποιον άλλον, αλλά χρειάζεται να είναι ένα άλλο παιδί. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από αυτό. Αυτό έχουμε πει. Ότι δεν έχει σημασία. Μπορούν τα παιδιά τους να μια χαρά να αναπτυχθούν όπως οτιδήποτε. Μπορούν και να μην αναπτυχθούν. Δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ακόμα και στο κυταρικό επίπεδο, λίγες συναντήσεις, λέμε ας πούμε ότι είναι γονιδιακό και κληρονομικό κλπ. Αυτά είναι τα γονίδια τα οποία μεταφέρουν. Υπάρχουν όμως άλλα γονίδια τα οποία εκφράζουν αυτά τα γονίδια που μεταφέρουν. Γι' αυτό μελετούν τώρα, μας έλεγε η Άιζενστάιν, μελετούν στο Παρίσι, συζητούν με γενετιστές ψυχαναλυτές. Διότι αν αλλάξει κάπως το περιβάλλον, μπορεί να αλλάξει η κληρονομικότητα. Αν αλλάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα Χριστό. Πιο καλά να λέω Χριστό. Επομένως, ακόμα και σε εκτελικό επίπεδο μπορεί να αλλάξει, βοηθάει να, η παρέμβαση ψυχοθεραπευτική. Και ένα μεγάλο πράγμα είναι βέβαια το έδωσε η Μαριλένα, λέει οι γυναίκες παίζουν, οι άντρες παίζουν, οι δύο γυναίκες εδώ ξεκίνησε, η Άννα Φρόιντ και η Μέλανι Κλάιν. Και πριν από αυτήν, πώς τη λέγανε αυτή την Ουγγαρέζα, τέλος πάντων, μια γυναίκα στο ξεκίνησε. Και μετά το πήρε ο Γουίγκο και ο Ρομποβιστή και οι άλλοι. Έχει μια διαφορά βέβαια με ο πατέρας και η μητέρα. Γιατί λέω ο Γουίνικο, όταν να κάνουμε ένα μωρό, η μητέρα πρέπει να υπάρχει ένα ενήλικα μέσα στην οικογένεια. Και αυτό τον αναλαμβάνει η μητέρα. Και η μητέρα σταματάει λίγο να πέσει με τα μωρά. Δεν λέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Αλεξανδρίδης για τον έρωτα μέσα στο ζευγάρι και το πώς επηρεάζεται. Αλλά μιλώ για το παιχνίδι. Και οι πατεράδες κρατούν την παιδικότητά του και παίζουν. Αυτό λέω ο Γουίνικο. Δεν ισχύει πάρα πολύ, αλλά έχει μια αλήθεια, γιατί τις λέξεις που συμβαρεύονται ξαφνικά. Αναλαμβάνουν όλο το σπίτι. Πρέπει να κάνουν πολύ πάνω ταξίδια, αρχίζουν ο Οδυσσέας σηκώθηκε και έφυγε μόλις. Και δεν έχει πιο δηλέμμα. Εμείς παίζουμε, αλλά ζουγκλέ. Με το τελευταίο που είπατε, δηλαδή μπορούμε να λέμε αυτό που λέει μια φίλη μας, η Ρίκα, ότι οι μεν γυναίκες αυτά στην ηλικία οργιάζουν, ενώ οι άντρες μόνο μεγαλώνουν. Συνόλου. Εντάξει. Η κυρία Λαζαράκη. Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν ήμουν από αυτούς που παρακολουθούσαν τις ομιλίες από τον κατόγραφο. Ήταν η δεύτερη χρονιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το ότι χαιρετίζουμε ένα ακόμη βιβλίο που περιμένουμε ότι προσφέρει πολλά. Και θα ήθελα να πω ότι από τη μια
χαιρόμαστε που μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη, εγώ προσωπικά λυπάμαι, γιατί όταν πριν πάρα πολλά χρόνια με την Ρόμπη φτιάξαμε την εταιρεία Γραφών, περιμένουμε ότι θα γινόταν κάτι πολύ πιο σημαντικό στην Ελλάδα. Και είναι πολύ ωραίο που οι άνθρωποι που είναι ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, μιλάνε για όλα αυτά. Αλλά αυτό το βιβλίο θα πρέπει να πάει στους μυευτήρες, στους παιδιάτρους, αυτούς που ασχολούνται με τα μωρά, σε αυτό που είπε η Μερόπη στην πρώτη γραμμή. Γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, οι εξωσωματικοί και όλες οι κλινικές που παρέχουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πάνε πάρα πολύ καλά. Προσελκύουν ανθρώπους από την Ευρώπη και από τον κόσμο. Έχουμε ιατρικό τουρισμό για να έχουμε τις εξελιγμένες μεθόδους αναπαραγωγής. Και δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση που εμείς εδώ μεταξύ μας καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι. Γιατί όμως αυτό δεν βγαίνει πιο έξω. Γιατί δεν πάει έτσι να αγγίξει τα πιο μεγάλα στρώματα αυτά που ασχολούνται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Και όντως ο Λιμποβησί, όταν ξεκινήσαμε το Λιμποβησί, ο Λιμποβησί δούλευε σε μια τελείως υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού που ήταν το Μπομπίνι, που οι άνθρωποι. Εκτός Παρισιού. Εκτός Παρισιού. Έτσι. Εκτός Παρισιού. Το οποίο από τότε όμως οι άνθρωποι εκείνοι φέρναν τα μωρά τους. Ενώ κανείς εδώ ποτέ δεν θα σκεφτεί έτσι, να ζητήσει συμβουλή για το μωρό του, αν δεν είναι κάποιος ευαισθητοποιημένος παιδίατρος ή γυναικολόγος. Και επίσης ξέρουμε ότι σε όλα τα περιστατικά που βλέπουμε, στα παιδιά, στους εφήβους, υπάρχει αυτή η πρώτη κουβέντα του γυναικολόγου ή του παιδιάτρου που είχε πει ότι το μωρό σας κουνιέται πολύ και θα είναι υπερκινητικό, ας πούμε, ή κλαίει πολύ και θα έχετε προβλήματα με αυτό το παιδί, το οποίο καταγράφεται στο φαντασιακό της μητέρας και ακολουθεί το παιδί σαν ταυτότητα από εκεί και έτσι. Δηλαδή, όλη η συμπεριφορά του γονέα προσαρμόζεται απέναντι σε ένα δύσκολο παιδί, γιατί το έχει πει ο μυευτείας ότι το παιδί θα είναι δύσκολο. Λοιπόν, πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε εμείς να τα κουβεντιάσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και θα βοηθούσε πάρα πολύ στη δικιά μας δουλειά αλλά και στην πρόληψη και σε όλα αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, ακόμα ένα μπράβο στην κυρία Λιγνού και στην ομάδα της και ελπίζω πραγματικά αυτό το βιβλίο να ξεφύγει από τα δικά μας και να βγει πιο έξω. Να δώσω το λόγο. Δώστε εσείς το λόγο. Θέλω να πω ότι παίρνοντας αφορμή από αυτό και πόσο η προληπτική δουλειά είναι εξαιρετικά σημαντική, αυτό το βιβλίο απευθύνεται και σε νηπιαγωγούς. Νομίζω ότι χρειάζεται η Άνθια Ιναβρίδη να μας πει κάτι παραπάνω γι' αυτό. Έχουμε όλοι μας δουλέψει. Η Λίδα η Αναγνωστάκη διδάσκει νηπιαγωγούς στο Πανεπιστήμιο. Εγώ έχω δουλέψει με πολλές ομάδες νηπιαγωγών. Η Άνθια δουλεύει πάρα πολύ και μέσα στην νηπιαγωγία και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που έλεγε και η Μερόπη Μιχαλέλη, δουλεύουμε με τους επαγγελματίες. Ένας τρόπος διάχυσης, για να ξανάρθω σε αυτό που λέγατε, είναι να δουλεύουμε με τους επαγγελματίες, όχι μόνο αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά και αυτούς που θα έχουν το παιδί αμέσως μετά. Οι πρώτες τραυματικές εμπειρίες συμπληρώνονται από τις τραυματικές εμπειρίες του πρωτοπάου νηπιαγωγείο, σχολείο, παιδικό σταθμό. Άνθια. Εκεί υπάρχει μια εκπαιδευτική. Ναι, να πω δύο λόγια για αυτή τη δουλειά που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δεν είναι. Είναι η πρώιμη παρέμβαση σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι κλινικό, αλλά που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι ο πρώτος χώρος με τον οποίο οι οικογένειες, οι γονείς μοιράζονται τα παιδιά τους. Και αυτή είναι μια πολύ σύνθετη σχέση με ιδιαιτερότητες που η εκπαιδευτική νομίζω βοηθάει πάρα πολύ και το βλέπουμε όσοι δουλεύουμε με νηπιαγωγούς, την προσχολική εκπαίδευση, πώς ανακουφίζει και ξεκαθαρίζει και τη σκέψη τους και το βλέμμα τους το να τους βοηθήσει να παρατηρήσουν αυτά τα μεταβιβαστικά και μεταβιβαστικά φαινόμενα, όλα αυτά που τους, που τους μεταφέρουν οι οικογένειες και που όταν είναι καλή παιδαγωγή παρασύρονται, όταν είναι ευαίσθητοι,
που είναι πολύ σημαντικό να τους βοηθήσεις όμως να αποκτήσουν και ένα νόημα και έτσι να μπορούν να είναι και καλύτεροι στη δουλειά τους και να φροντίζουν, να προσφέρουν και εκείνη μια πρώιμη παρέμβαση, να το πω. Λέγομαι Δέσποινα Κονόμου, είμαι κοινωνική λειτουργός και θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία και να το συνδέσω με το γενικότερο πλαίσιο. Έχω ζήσει πολλά χρόνια σε χώρα του εξωτερικού, του τρίτου κόσμου και έδωσα και γέννησα το παιδί πρόωρα. Εκεί που ήμουνα, μου ζητήθηκε να κάνω όλη τη φροντίδα του παιδιού, εγώ. Εκτός από τα ιατρικά που ήταν να μπουν ωραίοι και τα λοιπά και με εκπαιδεύσανε οι γιατροί να κάνω όλη τη φροντίδα. Αυτό δεν ήταν μόνο για μένα, αυτό ήταν για όλες τις γυναίκες που είχαν αποκτήσει πρόωρα παιδιά και ήταν μια θεωρία και μια προσέγγιση την οποία είχαν υιοθετήσει από την Κούβα όπου εκεί, τώρα ο γιος μου είναι 27 χρονών. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο παλιά ήταν αυτή η θεωρία και αυτή η πρακτική που είχαν εφαρμόσει. Και μου κάνει κατάπληξη τώρα που έχω γυρίσει στην Ελλάδα ότι αυτό που ήταν τόσο πολύ αποδεδειγμένα σωστό για τους, και για τις μητέρες και για τους πατέρες, γιατί και εκείνη ερχόταν. Εγώ αναγκάστηκα να μείνω μέσα στο νοσοκομείο για 3 μήνες. Και που θεωρείται πρωτοπορία, αν όχι πρωτοπορία, το πιο σωστό πράγμα για να μεγαλώσουν τα πρόωρα παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμα εκεί που ήμασταν όταν είχα φύγει πριν 30 χρόνια, που κάνει κατάπληξη και αναρωτιέμαι αν η επιστημονική κοινότητα έχει προσεγγίσει ή έχει πείσει την πολιτική κοινότητα. Δηλαδή, οι δύο χώρες για τις οποίες σας μιλάω, αυτή ήταν η πολιτική της χώρας, δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να αφήσει το μωρό του στο νοσοκομείο για να το κοιτάει νοσοκόμες. Έπρεπε να είναι μητέρα εκεί. Αυτό ήταν νομοθετημένο, ήταν παραδεκτό, ήταν μια πολιτική στάση της κοινωνίας. Εκεί μήπως πρέπει να κεντράρουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε τις προσπάθειες λίγο πιο ουσιαστικές. Ευχαριστώ. Έχουν γίνει βέβαια διάφορα πράγματα από την εποχή του 1975 που έφυγε εγώ για το Δημοδάκι, έρθει ο Τσιάντης από την Αγγλία, πήγε στο Υπουργείο και του είπανε παιδιά και παιδιά. Τα παιδιά τα δικά μας δεν χρειάζονται παιδοψυχίατρο. Προσπαθούσε να αρχίσει τότε την... Έχουν γίνει πολλά πράγματα και βέβαια κάθε θεωρία και κάθε μελέτη και κάθε ομάδα που φτιάχνουμε πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα, να έχει ένα βιβλίο, να έχει μια δομή, να έχει κάτι που να οδηγεί κάπου. Το τελικό που πρέπει να οδηγήσει βέβαια είναι στην πολιτική. Διότι μπορούμε να τα λέμε εμείς όσο θέλουμε, αλλά ο Ερντογάν μπαίνει μέσα στη Συρία και δεν μας όλο καλά θεωρία έχουμε. Έχουμε μια χαρά τη φιλοσοφία μας και τη σκέψη μας, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την πραγματικότητα να είναι όπως τραυματική όπως είναι. Τώρα, πώς θα πείσουμε την πολιτική, η κυρία Μιχαλίδη κάνει διάφορες προσπάθειες, να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κέντρο που να μπορεί να έχει, να είναι πραγματικά αυτό που πληροφορεί τις ηγεσίες, ώστε να παρεμβαίνει σε αυτού του τύπου, τα πράγματα, όπως τα είπατε πολύ σωστά. Έχουν γίνει τέτοιες δουλειές, έχει κάνει η κυρία Μιχαλίδη, έχουν κάνει, έχουν πάει στο Αγγλέα Κυριακού, στο Αλεξάνδρας, στο Έλενα και έχουν κάνει τέτοιες δουλειές μέσα στην. Αλλά όσο διαρκέσαμε εκεί, μετά δεν υπήρχε μια συνέχεια από ένα νόμο που να μπορεί να το επιβάλλει αυτό το πράγμα και να το συνεχίσει. Αυτό που βλέπουμε αντίθετα είναι διάφοροι διορισμοί από τις διάφορες κυβερνήσεις σε διάφορες υπηρεσίες, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να βρίσκουν ένα σωρό άνθρωποι δουλειά και να έχουν αυξηθεί κατά 100% στη Μακρινίτσα, στην Βροπεδινίτσα, στη διαγνώση του Άσπερκερ, τη διαγνώση της ΔΕΠΗ. Έχουν γίνει όλα τα παιδιά μας Άσπερκερ και ΔΕΠΗ επειδή έχουν ένα ψυχολόγο να τα εξετάζουν. Τι δουλειά έχουν, αντί να είναι εκεί πέρα που πραγματικά χρειάζονται. Ευχαριστώ.
αναπτύξαμε πράγματα που εμένα με πονούν προσωπικά πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτά τα 28 χρόνια, ακριβώς 28 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Γρυφών, έχουν γίνει πάρα πολλά και ακόμη περισσότερα είναι αυτά που δεν έχουν γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η απάντηση είναι κάπου στη συνάντηση του ακτιβισμού με τις ψυχαναλυτικές έννοιες. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό να κάνει κανείς παρεμβάσεις και διαβήματα στα Υπουργεία και στον εκάστοτε υπουργό. Εννοείται πως έχουν γίνει όλα αυτά με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει έπρεπε από την Ελλάδα και θα ξαναγίνουν πάλι τη Δευτέρα. Έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλά μευτήρια, σε όλα τα σημαντικά μευτήρια και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν παρακολουθήσει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας των Γρυφών είναι 120 άτομα από όλη την Ελλάδα. Άρα η απάντηση δεν είναι τι κάνουν οι επαγγελματίες. Έχουν εκπαιδευτεί 120 επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο αυτό. Η δική μου ψυχαναλυτική κατανόηση, που ίσως είναι μια παρηγοριά για τον πόνο μου, ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα κάτι σταθερό, ένα κέντρο περιγεννητικής φροντίδας, είναι ότι, και γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στην ανάγκη να γίνεται ένας διάλογος με τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, καταρχήν, γιατί εκεί, από εκείνους θα πρέπει να έρθει το αίτημα, όχι από πάνω, από το Υπουργείο. Είναι λοιπόν ότι η φαντασίωση της πρωταρχικής σκηνής, το γεγονός ότι μας βλέπουν να κάνουμε κάτι, αν δεν μπορέσει αυτό να δουλευτεί, αν δηλαδή όσοι εργάζονται στα τμήματα, ας πούμε, προώρων, ή όσοι εργάζονται στα τμήματα που νοσηλεύουν νεογνά, ή όσοι εργάζονται με έγκυες γυναίκες στην έξοδο και του. Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, εάν δεν νιώσουν πολύ μεγάλη ασφάλεια και δεν έχουν επεξεργαστεί διάφορα δικά τους ζητήματα για το τι σημαίνει να δουλεύεις εν δράση, και όσοι υπουργοί και πρωθυπουργοί να έρθουν να επιβάλλουν πρακτικές, οι πρακτικές θα αποβληθούν. Έτυχε σε τμήμα νεογεννήτων, πολύ σημαντικό της Αθήνας, να έχουν ένα κλειστό τμήμα, να μας μιμηθούν στο Αγλαία Κυριακού Περιπροδίου, που ήταν ένα ανοιχτό τμήμα, που θυμόσαστε 24 ώρες το 24ωρο, που ήταν ανοιχτό όσο ήταν ο συγκεκριμένος διευθυντής και όσο υπήρχε μια πολύ μεγάλη υποστήριξη. Με το που έφυγα κι εγώ, ξανά κλείσε το τμήμα. Άρα λοιπόν, δεν αρκεί κάποιος να επιβάλλει. Πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται να νιώσουν ότι δεν τους απειλεί, να τους βλέπουν να ευχαριστούνται, γι' αυτό μίλησα για πρωταρχική σκηνή, και να υπάρχει μια ευχαρίστηση σε αυτό που κάνουν. Είναι λοιπόν πολλά τα επίπεδα της απάντησης. Είναι εύκολο να πέσουμε στον ακτιβισμό, και εγώ το έχω κάνει. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Και βεβαίως χρειάζεται, εγώ νομίζω ότι ίσως από εκεί που είναι πολύ πιο σημαντικό η αλλαγή που θα έρθει είναι μπροστά στους δημοσιογράφους. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, από το χώρο της ενημέρωσης, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση γίνεται μέσα από τα social media και πολύ συχνά είναι κακής ποιότητος, αυτό δεν αλλάζει τις αντιλήψεις στον κόσμο. Άρα νομίζω ότι χρειάζονται διάφορα πράγματα να αλλάξουν και νομίζω αυτό, να νιώθουμε πολύ ασφαλείς, να μας κοιτάνε την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το πρώτο που θα κοιτάξει. Μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστώ. Εγώ έχω πάρει μέρος σε αρκετές προσπάθειες που έχουν γίνει ανάμεσα σε, από ένα θεσμό επιστημονικό για να πείσει την πολιτική ηγεσία. Ως Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, όταν πρώτα ήρθα στην Ελλάδα στα θέματα της κακοποίησης, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, και τότε καταφέραμε και δημιουργήσαμε την πρώτη μονάδα της αστυνομίας εφήβων. Ναι. Γιατί για να γίνονται πιο σωστές, ας πούμε, οι συναντήσεις του πάσχοντος παιδιού με τα όργανα της τάξης, για να μπορεί να μιλήσει αλλιώς. Ή επίσης ακόμη και ο ψυχοπαθητικός νέος και έφηβος. Είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με τους αστυνομικούς, είχαμε κάνει εκπαιδευτικά μαθήματα πολλά στη σχολή της αστυνομίας με το υφιστάμενο
μάλιστα την καταγραφή πάρα πολλών ηλικίων συναδέλφων που έλεγαν ότι συνεργαζόμαστε με τους Βάτσους, ενώ εμείς προσπαθούσαμε να εκπαιδεύσουμε τα απλά όργανα και τους αξιωματικούς, με ετήσια ένα σεμινάριο. Κάνουμε το σώμα αυτό και το πράγμα οδηγήθηκε σε αποτυχία, διότι η πολιτική ηγεσία θέλησε να το εκμεταλλευτεί με έναν τρόπο που το οδήγησε στην αποτυχία. Κάναμε επίσης προσπάθειες με τις μονάδες εντατικής νοσηλείας και συναντήσαμε για να εντάξουμε, όπου θα ήταν δυνατόν να εντάξουμε, τις μητέρες και τους πατέρες στην προδίδα των παιδιών, πρακτική που δεν υπήρχε μόνο σε αυτές τις χώρες λατινικής Αμερικής που λέτε εσείς, ήταν και πολύ διαδεδομένη στην Αφρική, περισσότερο ήταν και πολύ διαδεδομένη και στην Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, στη Γαλλία τουλάχιστον, από εκεί ξέρω το σύστημα. Αποτύχαμε στην προσπάθειά μας, διότι το λόμπι των παιδιάτρων δεν θέλησε την παρουσία και τη δική μας και των γονέων. Παντού συναντούμε ένα λόμπι που προασπίζεται ένα πεδίο, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι το πεδίο μπορεί να ανοίξει. Και ανοίγοντας το πεδίο θα ανοίξει πρώτα για αυτούς που είναι οι κυρίαρχοι στο πεδίο, παρά για μας. Έτσι, μας βιώνουν ως εισβολής, ενώ εμείς αντιθέτως θα αναπτύξουμε καλύτερα ένα πεδίο το οποίο είναι δικό τους. Με είχαν ορίσει στην Επιτροπή που ετοίμαζε τον νόμο για τις εξωσωματικές. Με τον Νικήτα τον Κακραμάνη τότε υπουργό, σταθερό στέλεχος από τη μεριά των ΨΥ, η Ζαΐρα η Παπαϊγούρα, αναπληρωτής εγώ. Πήγα σε αυτές τις συναντήσεις. Ο λόγος μας, τον ΨΥ, πάνω σε όλα αυτά που είπε η και θα μπορούσα να πει δύο ώρες να μιλάει για τον λόγο του που πρέπει να εξετάζονται, ας πούμε, τα ζευγάρια που βρίσκονται πλέον στην αδυναμία να αποκτήσουν ένα παιδί, βρήκε τρομερές αντιστάσεις από τη μεριά των γυναικολόγων. Εμείς ζητούσαμε τουλάχιστον μετά την δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια να ξεκινούν κάποιες συνεντεύξεις, έτσι. Τουλάχιστον, γιατί με τη δεύτερη πια τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το αρνήθηκαν απολύτως. Κατά τη γνώμη βέβαια θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να κάνουν κάποια ραντεβού. Το λόμπι των γυναικολόγων κάνει πράγματα τα οποία είναι πέραν της φαντασίας, αυτό που γίνεται στα θέματα, ας πούμε, της εξωσωματικής. Κλείνοντας, θέλω να πω, εγώ πιστεύω, παρόλα αυτά είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, δεν πιστεύω όμως ότι μπορούν να γίνουν πράγματα σε γενική κλίμακα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που έκαναν στο Τάβιστο, αυτό που έκαναν στο 13ο στο Παρίσι, δηλαδή να βρούμε ένα μέρος, μία νοσοκομιακή κλινική, μία πανεπιστημιακή κλινική, έναν δήμο. Ίσως τα καλύτερα θα ήταν ένα νοσοκομείο μέσα σε έναν δήμο ο οποίος θέλει. Δηλαδή να κάνουμε το παράδειγμα. Μόνο αν κάνουμε το παράδειγμα, τότε ίσως το παράδειγμα μπορεί να πείσει. Όσο κάνουμε μόνο διακηρύξεις ή βγάζουμε βιβλία μέσα από ερευνητικές δουλειές, δεν τους πείθει. Χρειαζόμαστε ένα παράδειγμα, γιατί τότε θα υπάρχει μια τοπική τουλάχιστον κοινωνία η οποία θα το στηρίζει. Και αυτή η τοπική κοινωνία θα πείσει κι άλλοι. Έτσι, μην χαθούμε λοιπόν γενικά, αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, να έρθουν σε επαφή με τη Λιγνού και την Κομπανία. Γιατί μια κομπανία είμαστε, Λιγνού. Έτσι, και να δούμε αν μπορούμε κάπου να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα. Χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να αφήσουμε με τίποτα. Να συμπληρώσω κάτι. Όχι μόνο να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα, αλλά να προχωρήσει το παράδειγμα, φερνώντας τη Σιτάλη και Σάλλο. Το παράδειγμα στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πέδου Μέχρια Σοφία. Πραγματικά μάζεψε κόσμο, πραγματικά είχε απήχηση, αλλά με τη συνταξιοδότηση τη δική μου, σταμάτησε. Εγώ προσπαθώ να το μεταφέρω αλλού, όπου μπορώ. Όμως, είναι απαραίτητο να μπορούμε, για μένα μέλημα πια, γιατί αναφέρθηκε ο Γιάννης Σοτσιάδης, αναφέρθηκαν άνθρωποι που έχουν κάνει πολλή δουλειά στο να ξεκινήσουν πράγματα.
το πώς περνάει η σκητάλη στους επόμενους. Το πώς νοιαζόμαστε όχι μόνο τι θα κάνω εγώ, αλλά και το πώς εγώ θα κάνω κι άλλους να έρθουν μαζί μου για να το πάρουν στα χέρια τους και να το συνεχίσουν μετά από μένα. Γιατί ούτε αυταρχοί είμαστε, ούτε τα γόνατά μας θα μπορούν να ελκύσουν στο πάτωμα εσέι. Επίσης να πω άλλο ένα στοιχείο, ότι οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο, και εδώ μιλάω στην θεραπεύτρια και τον αναλυτή, που όμως γράφουν και γράφεται σε εφημερίδες, σε περιοδικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνουμε και οι υπόλοιποι όσο γίνεται, αλλά και να σας εκμεταλλευτούμε σαν πιστείο, να προωθήσετε αυτές τις απόψεις παραπάνω. Επίσης, να σας πω κάτι σε αυτό που έλεγε ο κύριος Αλεξανδρίδης, ότι βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο το να εισχωρήσει τα λόγια, αυτά που έλεγες, αλλά πρέπει να δούμε και τη δική μας ευθύνη. Και η δική μας ευθύνη είναι το ότι πιθανό πάμε και τους μιλάμε σε μια άλλη γλώσσα. Και τώρα θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Ζαμέο, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε όταν μας απευθύνονται σε μια γλώσσα συμπεριφορική, εμείς δεν μπορούμε να απαντάμε ψυχαναλυτικά. Θα πρέπει ίσως εμείς να κάνουμε κάτι, να μιλήσουμε στη δικιά μας γλώσσα για να μπορέσουμε να τις κερδίσουμε μετά προς το μέλλον. Να κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Αγνός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συγγραφείς. Να είστε καλά, να γίνει αρχή για να τοποθετηθούν όλα αυτά σε ένα σχέδιο ή να συνεχιστεί το σχέδιο και να μην μείνει μόνο ως συζήτηση. Να είστε καλά.